Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Μετρόπολη σε 95,5, 35 δευτερόλεπτα παίζει. Έλα, ταρα. Θέλω να μιλήσεις εσύ. Τι να μιλήσω εγώ, μωρικά χάσα, τέταρτο προμόσιο τώρα. Η Λίλα μου λιώνει, να πούμε, και η Λίλα της το λιώνει. Λοιπόν, τελείωνε. Γιάννης Λαλίδης απέναντί μου στη Ρήνη στο Λίγον, ο Θανάσης Καραμπάκας είναι πίσω. Στο production η Λίλα Γουλιώνη. Στη γραμματιακή υποστήριξη ο Κώστας Τραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133. Να έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να σας δώσουν την οριστική διαγραφή σε ένα μόλις λεπτό και φυσικά να έχετε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν ψάχνετε ανταλλακτικό, υπάρχει μια τεράστια γκάμα ανταλλακτικών στο www.listoparto.gr. Μπορείτε να βρείτε άμεσα, γρήγορα και οικονομικά αυτό το οποίο ψάχνετε. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και καφές πίτα μπουγάτσα μόνο στα καντίνα Pit Stop. Αν θες μπουγάτσα μία συν πίτα, μία συν μία δώρο. Αν θες καφέ δώρο το νερό και στους 5 ο έκτος καφές δώρος. Σε τρία σημεία της πόλης Θεσσαλονίκης, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λακαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την αναγέφυρα της Σταυρούπολης. Έχουμε διαγωνισμό για 5 τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Τσέλσι έχουν εξαντληθεί. Θα μπορείτε να δείτε τον αγώνα στην καλύτερη αίθουσα η οποία υπάρχει στην πόλη, στο Θέατρο Βαγίνα, στο Ρίτσι Καζίνο, με άφθονη μπύρα και σνακ και διαγωνισμούς. Φυσικά, στο ημίχρονο, γράφετε α3, αφήνετε κενό, τη λέξη καζίνο και το ονοματεπώνυμό σας προκειμένου να μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις. α3 κενό, τη λέξη καζίνο, ονοματεπώνυμο
Αποστολή στο 54-344. Τώρα πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι αν θέλετε να βρείτε εισιτήριο προσφορά για τη συναυλία του Τόνι Σφίνου στη Μονή Λαζαριστών, θα το κάνετε αποκλειστικά στο goldmall.gr. Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου έρχεται ο Τόνι Σφίνος στη Μονή Λαζαριστών σε ένα ανατρεπτικό σοου. Εξασφάλιση τιμή οδόση στη χαμηλότερη τιμή από οπουδήποτε αλλού, αποκλειστικά και μόνο στο goldmall.gr. Λοιπόν, είσαι φουριόζος και θέλω... Σάσα μπάστα. Μου είχαν κάνει την πρόταση για να παίξω σε αισθησιακή ταινία και είχα μείνει άναυδη. Και τι ήθελες να σε πάρε, μωρί, στο θέατρο δάσους να πούμε να παίξεις την Κλεοπάτρα. Έτσι όπως είσαι, για αισθησιακή ταινία σε να παίξεις. Τι νομίζεις, έγινες ηθοποιός, ρε τη Σάσα μπάστα. Να σε πηγαίνανε να πούμε κάτω στο... εκεί που έπαιζε ο Μινωτής να πούμε με την Κατίνα Παξινού. Θα γκρεμιζόταν το θέατρο, αντε να χαθείτε από εκεί, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, τέχνη λέει κάνω. Από γυμνό και πάνω είσαι εσύ. Σάσα μπάστα τώρα. Λέγε ρε Γρηγόρη, καλά είσαι? Καλά είμαι. Έμεινε άναυδη λέει. Σοπαρε, κλάψαμε τώρα. Η Σάσα μπάστα. Στο Ηρώδιο να σε πηγαίναμε ρε. Να παίξεις να πούμε τον Ιδίπου Στίανο. Λέγε ρε Γρηγόρη, καλά είσαι? Εσύ τι θα κάνεις στο Τύρανο? Έλα ρε, άστα τα χιούμορ σου ρε. Τι έγινε, καλά είσαι? Σε ρε, τρεις φορές σε ρωτάω. Μια χαρά. Μπράβο, σε βλέπω, μια χαρά. Αφού γλιτώσαμε. Έλα, εντάξει πάμε. Θέματα. Λέγε, θέματα. Λοιπόν, θέματα. Πρώτα απ' όλα, ναι, βλέπει ο κόσμος ότι συνεχίζουν οι μεγάλες ομάδες και κερδίζουν. Οπότε το ενδιαφέρον θα είναι στα μεγάλα ντέρμπι. Κακό αυτό. Ναι, είναι κακό. Κακό. Είναι, ναι, κακό. Είδαμε αρκετά γκολ αυτή την αγωνιστική. Με ένα Παναθηναϊκό πραγματικά να είναι καταπληκτικός. Ναι. Με τους πιτσιρικάδες του Δόνη, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα. Ναι. Και δίνει ένα ξεχωριστό χρώμα, ναι, στο πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Είδαμε παραπονάκι για τη διαιτησία, για τα οποία εγώ έχω μία δεν έσταση. Ασχολούμαι, εγώ δεν ασχολούμαι. Εγώ θα ασχοληθώ. Εγώ δεν ασχολούμαι, εγώ θα ασχοληθώ. Με μικροπτέσματα, εγώ δεν ασχολούμαι. Θα ασχοληθώ. Εσύ ασχολείσου. Θα πω λοιπόν ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης του ΟΦ με τον ΠΑΟΚ, ναι, είναι κακός διαιτητής για μένα. Γιατί δεν δίνει ένα πέναλτι το οποίο ζητάει ο ΠΑΟΚ και δικαίως. Μάλιστα. Αν θέλει να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα αποβάλει τον Πασχαλάκη, ναι ή όχι? Γιατί δεν τον αποβάλει τον Πασχαλάκη? Γιατί έκανε χειρονομία στην κερκίδα. Πού την είδε, ποιος την είδε? Κάποιος δεν την είδε, ρε φίλε. Δεν την είδε. Εξάλλου η κριτική είναι αδέρφια. Με την ίδια λογική δεν είδε και το πέναλτι. Τι τους έκανε? Με την ίδια λογική δεν. Και του μάτω την κίτρινη δεν είδε. Άλλο το πέναλτι τώρα και άλλο να γυρίσει ο Πασχαλάκη και να πει fuck off. Κριτική να πούμε. Έκανε χειρονομία. Έκανε χειρονομία. Αυτό που λέμε σε αυτόν. Αυτή τι χειρονομία είναι? Σε από αυτόν. Σε από αυτόν, αυτή είναι χειρονομία. Αυτή είναι χειρονομία, ναι. 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 Εκεί πάνω οι ζηλωτές, άμα κάνουν έτσι, τι θα πει? Χειρονομία. Τώρα... χειρονομία. Πάλι γυρισμό είναι. Τι χειρονομία είναι? Ναι, ρε φίλε. Αν θέλει... το σεξιστικό εσύ το βάζει με το πονηρό μυαλό σου. Το πεινασμένο να πούμε. Και ο κάθε πεινασμένο οπαδό από σεξ. Τι έκανε ο Πασχαλάκη? Του είπε, του έβρισε. Του είπε, σα πήδηξα. Τι είπε? Έκανε, είπε λέξη. Έκανε αυτή τη χειρονομία. Τι είναι αυτή η χειρονομία? Τι χειρονομία είναι, πανηγυρίζω. Ο νου σα το σεξ είναι. Πάμε παρακάτω. Τίποτα δεν έκανε ο Πασχαλάκης. Πέσαν όλοι να φάνε τον Πασχαλάκη. Τώρα οι βλαχοπαοξίδες με την παραβατική συμπεριφορά και τη μαύρη τη φτέρνα τώρα, με τα κοτρόνια και τις μαλαματίνες, γίνανε να πούμε τώρα, φορέσαν φράκο και κουστούμι και γραβάτα να πούμε και γίνανε επί παντός επιστητούν να πούμε οι ξέρω εγώ οι επικριτές. Λέω λοιπόν και πάλι ότι αν ήθελε να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ, ναι, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή. Έλα, δεν του δίνει καθαρό πέναλτι. Τώρα στο Πασχαλάκη. Τώρα τι έκανε ο Πασχαλάκης? Πασχαλάκης δεν έκανε τίποτα. Πανηγύρισε τον κολ. Και κάτι βασικό. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείς ρε Γρηγόρη, αν τη χειρονομία την έκανε και έβλεπε ας πούμε προς τον αγωνιστικό χώρο, θα γινόταν τίποτα? Αυτή την ίδια χειρονομία. Ναι. Θα έλεγες τίποτα? Είναι σεξιστικό αυτό? Ναι, αυτό είναι σεξιστικό. Για μένα είναι, ναι. Αυτό είναι σεξιστικό. Λοιπόν, μάθετε λίγο τι σημαίνει σεξιστική χειρονομία. Σεξιστική χειρονομία το δάχτυλο του μεσαίου χεριού. Όταν πηγαίνω, έρχεται ο καρπός ότι σε έχω κάνει έτσι, δεύτερον και τρίτον, αυτή η χειρονομία είναι σεξιστικού χαρακτήρα μόνο όταν συνοδεύεται και με βομολογία. Το καταλαβαίνεις? Εάν ήταν βομολόγος ο Πασχαλάκης, αν τους μίλησε, είναι σεξιστικό. Εάν δεν τους μίλησε, δεν είναι σεξιστικό. Δηλαδή, αν είναι σιωπή και η χειρονομία είναι σκέτη, δεν είναι σεξιστικό. Δηλαδή, εσύ είδες, ο Άτζας. Ο Άτζας. Ποιος Άτζας? Ο Άτζας. Τι έκανε ο Άτζας? Όταν είχε κάνει εκείνη την έξυπνη χειρονομία ότι ξύνει το κεφάλι του με το μεσαίο του δάκτυλο. Ναι. Δεν ήταν σεξιστική χειρονομία σε αυτό που το βρίζαν όλο το παιχνίδι? Τι τον βρίζαν, τι τον είπαν δηλαδή? Τον βαλίσαν τη γυναίκα, που είπαν. Ναι, έχει την ψέματα, είπαν. Ήταν σεξιστική χειρονομία. Πού να ξέρω εγώ, ρε. Δεν ξέρει, χαζώσε. Έκανε ο Άτζας χειρονομία. Ναι. Άμα έκανε ο Χιμένε δεν είχε κάνει το μεσαίο του δάκτυλο. Τιμωρήθηκε ο Χιμένε. Είχε κάνει. Είπε τίποτα? Το μεσαίο δάκτυλο έκανε. Δεν έκανε αυτή τη χειρονομία.
Ο Άντζας τώρα έκανε το παιδί και τι έγινε. Του μιλούσε για τη γυναίκα του. Όλες οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών τις βρίζουν. Μάνες, πατέρες, σόγια, τι. Θα πρέπει να ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ότι το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Ναι. Ότι το πιο λογικό είναι να τους βρίζουν. Ωραία. Το δεύτερο βασικό, ναι, ναι. Επειδή, και το λέω επειδή είναι πολύ καλό στρατοφυλάκα ο Πασκαλάκης και μ' αρέσει. Σ' αρέσει εσένα. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Μπράβο. Δεν νομίζω ότι αρέσει μόνο σε μένα. Ναι. Ήσουν ο πρώτος που είχε παρατηρήσει. Μπράβο, είσαι πρώτος. Όταν έχουν στάσει παόξιδες, δεν βγαίνει καλά. Καλά, αυτά είναι μπούρδες. Ναι. Και τους κάνεις το πρώτο τελευταίο. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ήταν για μένα στο παιχνίδι με την Μπενφίκα. Ναι. Εκείνο ήταν λάθος, όντως. Ναι. Βλακεία. Παρακάτω, ρε γρήγορα, τελειώνουμε αυτό το θέμα. Εγώ απαιτώ από ένα παλικάρι που έχει τα προσόντα του, ναι, και είναι σε αυτή τη φάση τη, ναι, καριέρα του, ναι, ναι, να μην υποκύπτει, ναι, σε τέτοιου είδους πειρασμούς. Ναι. Επειδή σε βρίζει ένα βλάκα, δύο βλάκε, 100 βλάκε, ναι, δεν απαντάς. Ωραία, δεν απαντάς. Τώρα οι παοξίδες πάλι φάνε τον Πασχαλάκη. Όχι. Πόσο έχει μπει στο αυτό. Αυτοί οι οποίοι νομιμοποίησαν την αλητία με τον Γκαρσία, λένε τον Πασχαλάκη κακό παιδί. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Λοιπόν. Λέγε. Λέγε, γουστάρω, άλλο θέμα. Είναι, είναι σωστό, ναι, να προσέξει το παλιγάρι γιατί είναι καλό. Άσε την χρυστομάθεια, ρε. Άσε την χρυστομάθεια, ρε. Στην μπάλα θα υπάρχουν και τέτοια. Έκανε το χέρι έτσι και έκανε χειρονομία και άλλοι βρίσκαν κτλ. Λοιπόν. Ερώτησε εσένα. Σχίσκε και κοιλότατη η κριτική άμορε, σώπα άμορε τώρα. Του κριτικού τώρα. Φιλικά σωματεία τώρα. Ο Πάγου με τον Όφη. Οι κερκίδε λαό, λαό, μάο, μάο. Αγκαλίτσε φιλιά και έκανε ο Πασχαλάκη στην χειρονομία. Του ρίχναν πινελίκι φαίνεται για κάνα συγγενικό πρόσωπο και έκανε χειρονομία. Έβρισε, ρε, το παιδί. Του είπε φουκ, σας έκανα σεξ. Αν το πω αυτό, τότε μάλιστα τον πάρει ο εισαγγελέας και θα του πει. Αλλά πρέπει να είμαι εγώ ο Μπίρδας και ο Σημεοφορίδης που είναι καλή δικηγόρα από Ελλάδα, ρε. Είπε τίποτα. Κύριε δικαστά, αυτό τι σημαίνει. Θα του κάνω τη χειρονομία. Νίκη, κέρδισα, μπράβο, σφίγγω την κροθιά. Μπορώ να τον αθωώσω αν είναι έξυπνο, ο Μπίρδας. Αν όμως έχει πει και υπάρχει στα λόγια του φακ και τα λοιπά, τότε δεν το γλιτώνεις. Εγώ αν μην ήμουν ο Μπίρδας λοιπόν με τον Σημεοφορίδη που είναι και φίλος μας και ήρθε και στην. Πώς το λένε, στην εκδήλωση του Μετρόπολης, ήταν ένας από τους καλούς ποδοσφαιριστές και καλούς δικηγόρους. Αυτό θα έλεγα εγώ. Θα τον τρελάνω τον δικαστή. Εσύ, κύριε δικαστά, όταν περάσει ο γιος στο πανεπιστήμιο ή ξέρω εγώ, δεν κάνεις έτσι. Ναι, ναι, ωραία, αυτή είναι η χειρονομία. Έβρισε, ρε, το παιδί. Δικηγόρη και δικηγόρο. Μπράβο, ρε, Μπίρδα. Μπέρα εκεί με το σημείο φορεί να το γλιτώσει το παιδί. Παν παρακάτω. Θύχτηκαν οι κριτικοί τώρα. Τα χασίσια από τα ζωνιανά φεύγουν να πούμε. Τα σπήραξε τώρα, πυροβολούν τις πινακίδες, δεν τους πιάνει κανένας. Το Πασόκ φάγανε γλυκό ψωμάκι, τους πήραξε ο Πασχαλάκης τους βλάκους τώρα. Άντε μπράβο, τελείωνε. Δεν μου λες, σε λέω, ναι. Σου φάνηκε φιλικό σωματείο. Όχι, Όφη. Όχι, όχι. Θυμάσαι σου είχα πει. Τι μου είχες πει. Ότι. Σούπα. Μου είπες σούπα. Όχι, δεν ήταν καθόλου φιλικό. Αυτό μπορεί, Όφη. Όφη είναι ομάδα αμαία. Και ο Νίκος, ο Παδόπουλος του Όφη, μάζεψε όλα τα αμαία εκεί πέρα και τελείωσε. Μεταφορικά το λέω το αμαία. Εντάξει. Γιατί τα παιδιά με τα αμαία είναι φίλοι μου. Και ξέρεις τι ευαισθησία έχω. Αλλά λέω ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι για συνταξιούχοι. Ο Βουότερα δηλαδή. Έβγαλες το Απαστεριανό. Ναι, τι τον έβγαλε. Παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι παλέμαχος. Δεν τον είδα, τι έγινε. Και έχεις τέτοια ακαδημία πάνω σου. Όπου τι έκανε. Που έβαλε πολύ ωραίο. Του έδωσε την πάσα το άλλο το ανάπηρο. Μέρα, παλικάρι μου. Στο μυαλό να απέφυγε όμως έναν και εκτέλεσε σωστά. Ποιον απέφυγε. Το χειρότερο στόπερ της Αλφα Εθνικής από τις μεγάλες ομάδες, τον Κάνιας. Τον έκανε μια από τις ασκατών τον πέταξε. Στόπερ έγινε ο Κάνιας. Τον Κρέσπο, με συγχωρείς. Τον πέταξε στα ματιά. Και με τον Κρέσπο τώρα πάει ο Πάο να πάει στο Champions League. Να δεις εντόνι. Ο Κρέσπο τον λέγαμε ότι είναι εντυπωσιακό. Βράσει ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο βρέθηκε στις 3 μήνες να τον ψηφίσουν οι Παοξίδες σαν τον καλύτερο παίκτη του Διμήνου. Και αυτή είναι η τραγωδία του Πάο. Πέσε τον μπαμπά εκεί πέρα στο Μακεδονία Παλάς. Μπαμπά. Αυτός εδώ λοιπόν, μάθε, που λοιπόν, τον βγάλανε δικαίως οι Παοξίδες καλύτερο παίκτη, είναι κατάντια για τον Πάοκ του Σαββίδη. Ο Κρέσπο, να πούμε, αυτός ο χειρότερος από τους 2-4-6 6 στόπερ, γιατί με 2 παίζουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό ΑΕΚ Πάοκ, ο χειρότερος των 6. Και θα το κάνω και στο Λαϊκό Δικαστήριο θέμα. Ποιος είναι ο χειρότερος στόπερ από αυτούς τους 6. Άμα δεν βγάλουν τον Κρέσπο, εγώ θα σκίσω τα ρούχα μου, να πούμε. Συνέχισε. Σκίστα. Αν ήταν φιλικό σωματείο, λοιπόν. Δεν είπα ότι ήταν φιλικό σωματείο. Αν ήταν, επανέρχομαι. Δεν ήταν. Εγώ ενημερώνω, δεν ήταν, γι' αυτό και έλεγα γκολ-γκολ. Τι έλεγες? Και έλεγα γκολ-γκολ. Εσύ στο στοίχημα τώρα θα μας το γυρίσεις. Όχι. Τι. Ίσα-ίσα. Μπερδεύεσαι. Και σου έλεγα πιο πιθανό το γκολ-γκολ παρά αυτό το εύκολο. Ναι. Που είχε λογική αυτό που έλεγες διπλό. Ναι. Λοιπόν, διπλό ημίγωνο, διπλό τελικό. Φιλικό παιχνίδι δεν ήταν. Δεν ήταν, όχι. Μπράβο. Αυτή είναι η αξία του Όφη. Ναι. Αυτή είναι η αξία του Όφη. Να τα διευκρινίζουμε. Τι να διευκρινίζουμε. Αυτό είναι τιμιότητα. Γιατί. Ένα ακόμη πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι φιλικό σωματείο. Ναι. Πέφτει όλος ο πάγκος πάνω στο διαιτητή. Ναι. Και απαιτεί τη τιμωρία του Πασχαλάκη. Ναι, ρε, το ξέρω. Αν ήταν φιλικό σωματείο. Τους είδαμε, ρε, τους. Αν ήταν φιλικό, ναι, σωματείο. Δεν θα πήγαινε μόνο του. Λοιπόν. Άρα δεν είναι φιλικό. Συμφωνούμε. Πάμε παρακάτω. Έχουν αλλάξει κάποια κόσμια. Ναι, πήγε στον Ολυμπιακό, τα είπαμε αυτά. Πάει. Ναι.
Απλά οι παοξίδες εκεί. Ναι, αλλά κάποιοι φορτώνουν. Οι παοξίδες εκεί και οι οφιτζίδες χαζοχαρούμενοι. Φίλοι. Και ο Όβι βάλαγε στο ψαχνό. Φίλοι. Καλά έκανε ο Πασχαλάκη. Τι φίλοι. Φίλοι στην κερκίδα και ζει με τον Ολυμπιακό. Πάρ το 2-1 και σου κάνω και τη χειρονομία. Αλλά δεν έκανε το παιδί. Δεν μίλησε. Φακ να πει. Δεν είπε. Εγώ μπίρδα. Πάω εκεί, το λέω δικαστά. Αυτό είναι χειρονομία. Έτσι θα την κάνω. Αυτό είναι χειρονομία. Α, μου πει όχι. Λοιπόν, να δώσω κατηγορούμενος. Αυτό όμως το δάχτυλο είναι χειρονομία. Αυτά τα δύο δάχτυλα εδώ είναι χειρονομία. Δεν μας βλέπει ο κόσμος. Ναι. Άντε μπράβο. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Πάνε με ένα δικηγόρο. Δίσε με μπίρδα τον αθώσω. Στο λέω εγώ. Δίσε με μπίρδα στον αθώσω εγώ. Ο μπίρδας. Το επίθετο είναι αυτό το δικηγόρο. Μπίρδας. Λέει ο άλλος έτσι από αυτόν εγώ. Λέω 470. Τι έτσι? Το 813, το βίντεο που λέει σας πηδάω μαζί με τη χειρονομία. Δεν την είδες δαρτό? Α, δεν ξέρω. Έχει ηχητικό, ακούγεται τι λέει. Διάβασε τα χείλη του, τι είναι, αποκρυπτογράφος είναι. Τα λόγια δεν είναι δύσκολο να τα. Τα λόγια τι είναι. Καταλαβαίνεις κάποιον. Βράσε τώρα, τον έχουν μαγνητοκοπημένο το Πασχαλάκι. Τον έχουν μαγνητοκοπημένο. Α, στήσχο το Πασχαλάκι, ρε βλαχοπά. Έχουν κάτι καλές. Ένα λίγο, άκουμε ένα. Από τη συμφωνία των Βεσπών έχουν κάτι καλές. Μαγνητοκοπημένο, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Ρε βλαχοπά, οξύδες, σας το είπα και το πρωί. Έχετε καλύτερο τερματοφύλακα τα τελευταία 30 χρόνια στην ομάδα σας? Όχι. Δεν έχετε. Βουλώστε το λοιπόν και άστε το παιδάκι ήσυχο, γιατί εκρηκτικός είναι, ναι, θα κάνει και λάθη. Δηλαδή ο Φορτούλα όρθιος δεν τάντρο, γιατί κακός τερματοφύλακας θα συμβεί. Οι παλιοί τερματοφύλακες και οι σύγχρονοι τερματοφύλακες δεν τρώνε στραβά γκολ. Τελειότητα. Έχετε τον κάνει ασεξάρτητα, σας φταίει ο Πασχαλάκης. Λιμωτάγαρα να πούμε. Άιντε μπράβο, το παιδάκι σας φταίει να πούμε. Πάμε παρακάτω, ρε. Επιμένεις ότι ο Άρης θα διακερδίσει σήμερα? Δεν θα κερδίσει, όχι. Θα χτυπάνε δοκάρια αυτά οι ιστορίες, 0-0 θα έρθει. Βαράτε! Πότε ο Άρης έκανε 3-3, ρε Ζαφουνοκέφαλε, στα τρία. Θα κάνει τώρα. Μακάρι να κάνει, δεν το βλέπω όμως. Έβλεπα προχθές το βράδυ την Παρή με την Σέντιεν. Πόσο έληξε? 4-0. Η Παρή κέρδισε. Ναι. Τριάδα στα μπροστά, ποιοι ήταν? Δεν είδα. Έξω αριστερά, έξω δεξιά, δεκάρι και εννιάρι. Ποιοι ήταν? Ο Εμπαπέ δεν έπαιζε πάντως. Ο Καβάνι έπαιζε και κάτι άλλο, θα λέγαμε. Και κάτι άλλο. Αυτή είναι η τετράδα. Ο Καβάνι και κάτι άλλο, τρεις. Μάλιστα, παρακάτω, λέγε. Έβλεπες εσύ. Ναι. Έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει 5-5. Ποιος κάνει 5-5? Η Παρή. Η Παρή είναι η Παρή. Ναι, που είναι η Παρή, ρε φίλε. Εντάξει. Και εγώ είχα μια θεία την Παρή. 92 χρόνια πήγε. Τι είπα να πει? Κάθε Παρή έχει διαφορετική. Η Παρή. Η Παρή έκανε 4-4. Έπαιξε με το σουφλί η Παρή, ρε. Με τον Ακροπόταμο έπαιξε η Παρή. Δεν την ξέρω. Με την Καβάλα έπαιξε η Παρή. Με τη Δράμα. Πάρε τον Κουλιανό. Πάρε τον Κουλιανό να σου πει τι έκανε η Παρή. Να σου πει η Παρή. Άντε, να μην γλύφετε του Αριανού τώρα που είδατε τυράκι και να πουλήσετε στου Αριανού. Και καλό ο Άρης και τέταρτο θα βγει ο Άρης. Τι έγινε? Πουλάμε Άρη τώρα. Τι έγινε? Πουλάμε Άρη. Θα κάνει σολτάτο με τη Λεβαδιά, γιατί τρέχουν τα σάλια να πουλήσετε Άρη. Άμα πουλήσαν τάρα δεν τον πουλήσετε στα δύσκολα τον Άρη. Τώρα τι. Εσύ που τον έβρισε. Δεν το έχω, το βρίζω και τώρα, ρε. Τι κάνω, δημόσια σχέση. Καλά κάνω, ρε. Θα σου δώσω λογαριασμό. Τι κάνω. Θα τον βρίζω τον Άρη 4 χρόνια και τον πέμπτο το γλύφω επειδή έχει θεαματικότητα. Το γυρίσαμε το έργο. Έχει θεαματικότητα. Έχει, τη γυρίσαμε την πιφτεκιά τώρα. Όχι, εσύ το γύρισε την άλλη μεριά. Ο Πάκ με τη Λεβαδιά. Συγγνώμη. Ο Πάκ με τη Λεβαδιά μπορεί να κάνει sold out. Με την Τρίπολη μπορεί να κάνει sold out. Αυτοί θα κάνουν σήμερα. Και τους πουλάτε τώρα και τους γλύφετε. Και τι καλά λόγια και τι καλό σου Άρης. Τη γυρίσατε την πιφτέκα τώρα. Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει με τη Λιβαδιά ο Άρης sold out. Και 500 άτομα ειστήρια να μην κάνει, sold out είναι για μένα. Τι. Δεν ξέρω πώς θα κάνει. Με το Μάτζιο τον Ανέραστο εκεί πέρα, τον Άνευρο, με 5 στόπερ οι άλλοι θα παίξουν. Εμπορικό αντίπολο, σερ το δείχνει Δευτέρα είναι, κάνουν sold out. Πλάκα κάνει. Θα κάνει ο Άρης sold out και τι λέτε? Εξαντλήθηκε τα ειστήρια με την Τσέλσι. Σόπα, ρε, μεγάλη δουλειά! Εξαντλήθηκε κατά τη διάρκεια. Θα μας δώσει κανένα, να δώσουμε σε κανένα φίλο κούτρα. Θα κανονίσεις τίποτα. Να σου δώσω τι? Έχω μια υποχρέωση, κάνα δύο εισιτήρια. Και εγώ τι έχω εισιτήρια για να μπορέσω. Ξέρω εγώ εσύ τι είσαι, δημόσιες σχέσεις, καλώς. Τι. Θα κάνεις τίποτα. Να χέσεις. Δημόσιες σχέσεις λέω, δεν είπα να χέσεις. Εσύ λες άσχημα λόγια. Έλα, τελείωνε. Τελείωνε, ρε. Έχω εισιτήρια. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Βεργίνα. Τελείωνε, ρε, Σάολο Μαζόρο. Ποια Βεργίνα? Εγώ θέλω να πάω στο γήπεδο. Σάολο Μαζόρο. Δεν έχω. Α, δεν έχεις. Βάφεις ή ανακαινίζεις, πας σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάγκλου για εξειδικευμένες τεχνικές και απίστευτη ποικιλία χρωμάτων. Πας Εύωσμο, Κέντρο ή Φοίνικα. Αν λοιπόν το καλύτερο για σένα είναι τα ακριλικά χρώματα, τα Acrylans Vitex, το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα, είναι για εξωτερικούς χώρους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα Acrylans Vitex προστατεύει τους εξωτερικούς χώρους και επιτρέπει τις επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις εξασφαλίζουν μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια.
Τρία τα καταστήματα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Στέργιο Πετκανίτσα. Και όταν λέμε Στέργιο Πετκανίτσα, είναι ο κλειδαράς, ο δικός μας κλειδαράς, στην Ελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Εκεί όπου πηγαίνετε για να βγάλετε κλειδιά immobilizer, ή αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. ΑΜΗ3 κενό, καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τώρα που δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον αγώνα της, του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι. Μπορείτε να πάτε εκεί σε μια πολύ ωραία αίθουσα, την καλύτερη που υπάρχει, με σούπερ ήχο και καταπληκτική εικόνα, να δείτε το παιχνίδι πιώντας άφθονη μπύρα και φυσικά με κληρώσεις οι οποίες θα δώσουν πολλά κέρδη στο ημίχρονο. Καλά πήγαμε το Σαββατοκύριακο εσείς στα προγνωστικά να πούμε. Πολύ καλά. Πήγαμε πολύ καλά, εσύ πήγες δύο τριάδες, δύο προτάσεις από μια τις τέσσερις. Μια τριάδα. Ωραίος. Και εμείς τι κάναμε στο. Να σου πω τι Super League. Λοιπόν, όφι ΠΑΟΚ το δίνεις διπλό. Εγώ το δίνω γκολ-γκολ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Απόλλων Πας Γιάννα την πατήσαμε και οι δύο. 0 ως ένα γκολ εγώ, χίεση. Πάμε παρακάτω. ΑΕΚ Πανιόνιος γκολ-γκολ εσύ, 2-3 γκολ εγώ. Κλαρίδη βάζει δύο γκολ που να πληρωθεί. Κακός ο Πανιόνιος. Ναι, κακός ναι, ο Πανιόνιος. Ναι, ναι, ναι. Η καλή η ΑΕΚ. Ξάνθη Πανατολικός 2-3 γκολ εγώ, χίεση και οι δύο μέσα. Ναι. Λάρισα Παναθηναϊκός χ εγώ 0 ως ένα γκολ εσύ, το χάνουμε και οι δύο. Ναι. Ατρόμητος Λαμία άσο εγώ 3-0 σκόρες ξανήθηκε. Ολυμπιακός Στέρα Τρίπολης 2-3 γκολ εγώ, γκολ γκολ εσύ και οι δύο μέσα. Εδώ είμαστε στην κόντρα που θα κρίνει και το ποιος θα κερδίσει. Τον Άρη το δίνω άσο εγώ και το Λεβαδιακό το δίνεις και οι δύο εσύ. Ναι, ναι. Εντάξει, διαφωνούμε, σου είπα κάτι. Εντάξει, ότι... τώρα βρήκατε τον Άρη που πουλάει και πουλάει τα πουλήσει. Δεν το, όχι ρε εσύ. Δεν προτείνω Άρη γιατί πουλάει. Από την πρώτη αγωνιστική τον έδωσα διπλό στη Λαμία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, 404 να έρθει, δραγόρι μου. Να έρθει, βραγόρι μου. Τι να έρθει, τι να κάνω. Λέει, αν εξακολουθεί να τρώει χρόνο με του χορηγού. Αυτοί μα δίνουν να φάμε, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Αυτό πάνε πέντε θέλω να σε ακούει περισσότερα. Γιατί να έρθει. Ναι, όχι, λέει, θα έρθω εκείνο σε πριν. Να έρθει, ρε φίλε. Εντάξει. Τι να κάνω. Άλλο να πρίξει, εμεί δεν φταίμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν. Άλλα θέματα. Τι έχει. Εκτό του Κρέσπο και τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι για τα θηρία. Ιδίω στον αέρα μοιάζουν με μεθυσμένου. Προσπαθούν να πιάσουν τη χειρολαβή στο λεωφορείο. Μάλιστα. Αεξής από Νέα Σμύρνη αυτός, ρε φίλε. Ναι. Στέλνει κάτι μηνύματα, είναι θεούλης. Ναι. Ντεφορμέ είσαι φέτος, καραφλέ. Μετά το γρήγορο Νάτχο, δες πρώτα τα στόπερ του Γάβρου. Σέρχιο Ράμος είναι ο Κρέσπο μπροστά του. Για τον Νάτχο δικαιώνομαι. Γιατί είμαι ντεφορμέ. Δικαιώνομαι για τον Νάτχο. Τον Νάτχο τον ήθελα στον ΠΑΟΚ. Ο Νάτχο θα δώσει λύσεις. Ο Νάτχο και ο Καμαρά σώσαν τον Ολυμπιακό. Ο Άξονας. Έσωσε τον Ολυμπιακό που, τον, ο, που ο Μπελάς του ΠΑΟΚ που ο Μπελάς του ΠΑΟΚ είναι ο Άξονας. Ο Άξονας σώνει τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει φορ. Ερώτηση. Δεν έχει φορ. Ερώτηση. Ναι. Τον Νάτχο το θεωρείς εξάρι ή εξαροχτάρι? Τον Νάτχο το θεωρώ οχταροδεκάρι. Γιατί κόβει, ψηλά δεν είναι καθόλου καλός γιατί είναι κοντός. Θα μπει σαν τέταρτο, σαν σύφουνας, σαν βολίδα και θα δημιουργήσει προβλήματα χαμηλά. Πάρα πολλά. Δεν λέμε διαφορετικά πράγματα. Μην παίζουμε τις λέξεις. Οχταρό, δέκαρο. Δηλαδή εγώ τον Νάτχο. Ο Καμαρά είναι εξάρι. Τον Νάτχο ας πούμε μπορώ να πετάξω το φορτούνι και να βάλω τον Νάτχο εκεί μπροστά από Καμαρά και... Έχεις αλλαγή δηλαδή. Τι αλλαγή. Όχι τόσο επιθετική. Τον έχω ρε παιδάκι μου. Σε μάτς, έχεις λύση. Σε μάτς στην Τούμπα για παράδειγμα. Μπορώ να βάλω τον Νάτχο και δύο αυτούς και τα λοιπά. Ή να παίξω με Ρόμβο και φορτούνι δεκάρι. Ναι, μπορώ ναι. Πολλά να κάνω με τον Νάτχο. Ο Νάτχο μπορεί να παίξει και δίπλα στο μπουχαλάκι. Να μην παίξει ο μπουχαλάκι, να παίξει ο Νάτχο. Βέβαια θα κοντένει η άμυνα του Ολυμπιακού που έχει ήδη προβλήματα με τα δύο στόπερ. Πολλές λεπτομέρειες είναι που φτιάχνουν μια εντεκάδα και προσαρμόζουν μια εντεκάδα. Το στυλό σου λίγο, γιατί πιάνει. Το στυλό μου τι έχει, είμαι νευρικός. Το πιάνει. Α, το πιάνει, το πιάνει. Ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, η δήλωση Μητσοτάκη ότι αυτό θα ήθελε να κοινιάσει τον γήπεδο του ΠΑΟΚ και επειδή προέρχεται από οικογένεια Γκαντέμιδων, μου λέει ότι το γήπεδο δεν θα γίνει. Καλά, εγώ είδα το πρωί ένα Αργιανάκι. Αυτό το παπατζιλίκι. Είδα το πρωί ένα Αργιανάκι. Άκου, άκου τώρα. Στάξει, στάξει, πάρε το, το λέω. Λέει, θα ψηφίσω Μητσοτάκη γιατί με αυτόν αποκλείται να γίνει. Πρόσχε, πρόσχε. Αυτό το παπατζιλίκι με τους πολιτικούς είναι παπατζιλίκι. Είναι δεδομένο, το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους κτλ. Είναι η δουλειά τους. Εμείς εδώ, οι ομάδες, τα σωματεία και οι φύλαθλοι, αν θέλουμε να έχουμε τσίπα επάνω μας και να έχουμε ας πούμε, ένα κομμάτι επαναστατικότητας, δεν πρέπει να τους δεχτούμε στις αυτές μας. Πώς το λένε. Στα περίπτερά μας. Γενικότερα. Αλλά όταν θέλουμε και εμείς αλυσφαιρίσεις με τους πολιτικούς,
Κάνουμε έρωτα για τη Μακεδονία και το μακεδονικό θέμα και όλη την. Ότι διαφωνώ στο 80% μαζί σου. Με διαφώνες. Συμφωνώ στο 20%. Ναι, εντάξει, ωραία. Ότι δεν πρέπει εμείς να έχουμε αλληλεγγύη. Συμφωνώ. Ο Δε Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν έκανε κάτι. Σε λεπτό. Ο Δε Ηρακλής που έδωσε φανέλα το Μητσοτάκη με το νούμερο 1 είναι απαράδεκτο. Δεν έδωσε με το 1. Περίμενε, με ποιο έδωσε. Με το 110. Με το 110. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, μας έχουν πρίξει με την αυτονομία τους οι αυτόνομοι και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και πάει μετά ο άλλος ο πιθηκάνθρωπος, ο Τσο Πάπας, πώς το λένε. Λοιπόν, και πάει και δίνει, αφού δεν γνωρίζει την ιστορία των αυτόνομων, κακή επικοινωνία, ποιος συγγραφεί ο τύπος στον Ηρακλή, για κλωτιές, όποιος είναι, όποιος είναι. Ότι έπεσα στην παγίδα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και πέσα στην παγίδα του ΠΑΟ και του Άρη, θα μπορούσε να τραβήξει κόσμο η Ηρακλή, να πει δεν γουστάρουμε ρε κανένα, να πάρτε δρόμο από εδώ πέρα, δεν γουστάρουμε, δρόμο. Αλλά κι εσείς η αιμορροίδα σας λίγο πήγε προς τη δεξιά μεριά και είστε και αριστεροί και αυτόνομοι. Δηλαδή κάπου να προσέχετε τις εναναστροφές σας γενικότερα όλοι. Ναι, εγώ δεν διαφωνώ. Τώρα εγώ άμα πάω τώρα στο Άγιον Όρος και κάνω υψηλούς σταυρούς, θα πω καλά ρε άθε, τι δουλειά έχεις εκεί. Κάνεις σταυρούς, ναι. Τους κάνεις κρυφά. Κρυφά τους κάνουν, μπράβο, ναι. Έχεις, μπράβο Γρηγόρη. Λοιπόν, μπράβο, Γρηγόρη. Απλά θα σου πω το εξής. Να μου πεις το εξής. Δικαιούται να κάνει τέτοια λάθη ο νέος. Δεν δικαιούται να κάνει τέτοια λάθη. Είμαστε αυτόνομοι, μπορώ δεν να πω τη γνώμη μου. Ναι, όχι τη γνώμη σου την έχεις, αλλά είναι λάθος η γνώμη σου. Δεν δικαιούται να κάνει λάθος. Λάθος είναι η κίνηση του μεγαλομετόχου. Ποιος είναι ο μεγαλομετόχος? Ποιος, ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Παπαδόπουλος. Λάθος η κίνησή του. Ναι, δεν ξέρει ποιος συγγράφει ο τύπος στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι ερασιτέχνης στον Ηρακλή. Δεν υπάρχει. Ποιος είναι εκεί πέρα φύλαθρος στον Ηρακλή. Είναι δυνατό ρε. Αυτόνομοι και αυτόνομοι. Να τον κρεμάσεις. Να πας να τον κρεμάσεις ρε. Θύρα 10 τι κάνει εκεί εσύ πέρα. Κρεμάσαι το. Βγάλε ανακοίνωση. Οι Κορδελιό βγάλανε πώς σου λένε οι πολυχνιώτες. Ναι ρε φίλε. Βγάλε μια ανακοίνωση μπιφτέκι. Τώρα ήρθε ρε καινούργιος. Τώρα θα του τυχωθείς. Επειδή έβαλε τα λεφτά κάνετε τις κότες. Όχι. 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 Βγάλε ένα δεκτό η ανακοίνωση. Πού είσαι μπιφτέκι να πεις δεν κουστάρω να πούμε αυτόνομος τη δουλειά έχει η φανέλα του Ηρακλή στο κατεμόσαυρο να πούμε της δεξιάς. Πού είμαστε και αριστεροί εμείς. Δεν μιλάς ε. Δεν μιλάς. Καλά κάνεις και δεν μιλάς. Η αριστερή του Ηρακλή και Κλάιν Μάιν. Φανέλα στο Μητσοτάκι. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα όλοι. Παοξίδες Αριανή και Ηρακλειδής. Άντε μπράβο. Τη μια Μακεδονία μου, την άλλη η αριστερή μας προδώσαν τα μνημόνια και από την άλλη κολοτρίβεστε εκεί στα περίπτερα να πούμε. Εγώ έκραξα και εμάς που πήγαμε και κάναμε δημόσια σχέση με αυτόν τον δήμαρχο. Τη μια το βρίζει ο Μπούζας και ο δήμαρχος και πάει στο περίπτερο άλλος. Άντε φύγε από εδώ ρε γέρο από το περίπτερο, δεν σε γουστάρω. Έτσι το σωστό. Άλλη δουλειά του Μπούζου. Φρεάστη δουλειά του Μπούζου. Εγώ μπορώ να συμφωνώ μαζί σου. Καλά έκανε ο Μπούζος κάνει τη δικιά του. Καλά έκανε και δεν με πήγε στο περίπτερο το αφεντικό. Σου λέει θα βρω τον πελάμα με αυτόν τον τρελόν. Α τον Μπούζο εκεί που είναι χαχαχουχού και είναι καλό στι δημόσιε σχέσει. Πάμε βάλε μέσα στι δημόσιε σχέσει. Πάμε το κλείσει το περίπτερο. Λέγε ρε κόκκινε παρακάτω. Λέγε. Εσύ δεν είσαι για τέτοια πράγματα. Όχι φυσικά δεν είμαι και το ξέρω γι' αυτό δεν πάω. Και που πήγα στην παρουσίαση το έκανα γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Ιδεάλω. Συγγνώμη. Έχουν το δικαίωμα κάποιοι άλλοι να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Καλά, εγώ δημοκρατικό άνθρωπο λέω ότι δεν έχουν το δικαίωμα να συμπεριφέρονται άλλοι. Τι να κάνουμε, λέει. Αλλά άλλα να λέμε και άλλα να κάνουμε. Όχι αριστερή αυτόνομη στα πανεπιστήμια, βαράμε, κάνουμε. Λέμε και εδώ Μητσοτάκη. Φανέλα του Ηρακλή. Φανέλα του Ηρακλή. Τέλο πάντων, Λίβερπουλ είδε. Λίβερπουλ ήταν το σημείο. Ο Κλοπ. Ο Κλοπ. Ο τίτλος που έχω εδώ πρέπει να τα λέει όλα. Βράς τον τίτλο, άσε τον τίτλο. Εσύ έχει σημασία. Ναι. Είναι πιο έτοιμη από ό,τι έλεγε. Ωραία. Σε καλύπτω. Με την Τσέλσι πώς το βλέπεις, αλλά και τη Σίτι. Αυτοί οι τρεις είναι ότι είναι. Η Τσέλσι, θα σου πω. Τσέλσι, για μένα. Σίτι, για μένα. Άλλο βλέπεις. Ο Σάρι θα κρυθεί στην πορεία. Για το... Σάρι έφαγε γκολ χθες. Ένα γκολ έφαγε. Ναι, εντάξει. Και ποιος το βάλε τον γκολ, πώς το λένε αυτός που το βάλε τον γκολ. Δεν το είδα. Μπαμπά το λένε. Αυτό είναι μπαμπά και τι. Αυτό είναι σημάδι. Μπαμπά μου το σημαίνει. Μπαμπά, μάμα ξέρω εγώ μπαμπά. 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 Έφαγε γκολ από τον μπαμπά. Δεν αφάλει και ένα γκολ από τον μπαμπά εδώ πέρα. Δεν αφάλει έτσι ένα γκολ. Κάποιο θα τον καθίσει. Άλλη. Ο Καρέλης πάντως μια φορά τον είδα λίγο σαν και σένα. Δηλαδή. Φαρδί μες στο σφαρδίλεμος. Μια χαρή. Μια χαρή ήταν. Μια χαρά ήταν. Μια χαρή ήταν. Ο Κομεσίδης τον έβαγε για πρωινό. Μια χαρά ήταν. Μια χαρή ήταν. Μια χαρά ήταν. Έτσι τον είδε εσύ. Μια χαρά τον είδα. Εντάξει. Μια χαρά τον είδα. Ο Κομεσίδης τον έβαγε για πρωινό. Ο καλύτερος παίκτης του Όφη ήταν ο Κομεσίδης. Από εκεί και πέρα να πούμε, άστα να πάνε. Ο Παδόπουλος εκεί και η κριτική, άστε τα κριτική φουστανελάδες, είστε για φούντο να πούμε. Δεν σας σώζει το Πασόκ ούτε ο Βαρδινογιάννης τώρα. Ο Νιέρα, δεκάριο Νιέρα. Έχεις δει σε γεροκομείο τιμοθάνατο. Ο Νιέρα. Ο Ντίνας, ο Αραβίδης, ο Πλατέλας, ο Χαμηλόκολος και ο Βουό που είναι πιο χοντρός από τον Μπόκο Λόκο. Πάνε στα θέμα πιο σόφια. Ηρακλείδες. Όχι, κοιμήθηκα. Από κάτω που μένω είναι φανατικός Ηρακλειδέας 60χρονος
φόραζε. Τι φωνάζει 10 φορές. Λέει, τι φωνάζει 10 φορές. 10 ευκαιρίες λέει ο Ηρακλής, δεν μπορεί να βάλουμε γκολ και τέτοια. Εντάξει, κουμπάρος μου ήταν προπονητής του Εθνικού, μας κέρδισες. Ο Καραδήμος, ο Λουκάς. Κουμπάρος σου. Ναι. Τον έχει βαφτίσει παιδί, τον έχει παντρέψει. Αυτός με φέτος. Αυτό ο πάντρεψε ο Λουκάς ο Καραδήμος. Ο Λουκάς. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερε. Πολύ, πολύ καλή ομάδα ο Εθνικός. Καλό όμως ο Εθνικός. Έκανε καλή δουλειά το κουμπαράκι. Πολύ καλό. Πολύ κουμπάρου φαλακρίνη, να ξέρει. Πολύ καλό. Ναι. Καβαλιώτη ναι. Είναι ο Λουκάς. Καβαλιώτη είναι. Από πού είναι καβαλιώτη. Στην Καβάλα θα με κάνει κουμπάρο εκεί. Βάζει εκεί στην. Θα με βάλει εκεί στην Καβάλα. Ποια γυναίκα του ήταν την Καβάλα. Ποια γυναίκα του στην Καβάλα έπαιζε. Καλυθέα έπαιζε τον πήρε η Καβάλα και μετά τον πήρε ο Πάοκ. Εξτρέμ. Μπακ εξτρέμ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλή ομάδα ο Εθνικός. Ναι. Απλά ναι, θα πω σε κάποιους οι οποίοι γκρινιάζουν ρε παιδιά ηρεμίστα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η ομάδα. Ποιος γκρινιάζει. Είδα κόσμο και τι πράγματα είναι αυτά. Ποιος, ο Ηρακλειδής. Ναι. Άσου να γκρινιάζουν. Και ρε παιδί, ο στόχος, ναι. Η στόχη ήταν συγκεκριμένη. Πρώτον, ναι. Να μπορέσει να γίνει ΠΑΕ. ΠΑΕ. Να, να βρεθούν τα χρήματα. Τα χρήματα. Δεν βρέθηκαν απλά χρήματα, βρέθηκε ναι. Μεγαλομέτωχος. Τέλειος. Λοιπόν, ναι. Έχουν πέσει προκαταβολές. Είναι όλα έτοιμα. Πέρασα από τροπή επαγγελματικού αθλητισμού. Στελεχώνεται η διοίκηση. Ναι. Αρχίζει και λειτουργεί η Μίκρα. Γραφείο τύπου ποιος είναι εκεί. Δεν ξέρω επικοινωνιολόγο με αυτά. Και καταρχήν να πούμε περασικά τον Πατέλ, γιατί είδα στο Facebook και είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν το ήξερα εγώ. Και έβριζε ο Πατέλης. Καλά, δεν ξέρετε. Η Λίθη λέει ότι έχω πρόβλημα υγείας. Αυτό το. Το πούμε περαστικά τον άνθρωπο. Τι πρόβλημα υγείας. Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα αυτό. Λες κάτι γενικό. Το θέμα... Μα το Facebook το έβαλε, ρε. Έχει πρόβλημα υγείας. Περαστικά να το πούμε. Να μην πάντα... έχει τίποτα. Περαστικό, αν μπορεί να έχει σκόλικο. Τι έβριζε. Όταν κάτι τον λέγανε και λέει καλά, δεν τρέπεστε λίγο ρε καθήκια. Είμαι άρρωστος, πέρασε κάποιο πρόβλημα υγείας, λέει ο Πατέλης. Περαστικό να είναι και ότι θέλει ένα. Τι καλός άνθρωπος έφυγε. Καλά, τηλέφωνο πάρτον, μήπως θέλει τίποτα. Δεν το ήξερα, ρε φίλε. Μάθε το. Φίλος μου είναι και φίλος μου είναι. Φίλος μου είναι αυτός, φίλος μου είναι εκείνος. Άντε μπράβο, εγώ θα τα λέω. Και άλλο θέμα. Τώρα που το ανέφερε, δηλαδή τι έγινε, για πες μου. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, μην τον βρίζουν τώρα που θέλουν κάποιοι Ηρακλείδες που τον χώναν κάτι αυτά. Κάνουν ομερτά λίγο καιρό. Άλλο. Ο Κουλούρης πάλι κόλευε. Πάει το... Δεν μου λέτε να ρωτήσω κάτι. Ευτυχώς δεν τρώει πολύ ο αλέφαντος, θα μας πάρει το τραπέζι, μας πάρει τα λεφτά να πούμε. Ο Κουλούρης λέει: έχω μια διέστηση. Να σε πλήσει Ατρομητέος του λέει. Ναι. Τι. Ατρομητέος καλά κάνει και κάνει για άλλο λόγο. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι φίλος με τους Σπανό. Όχι μόνο φίλος. Καλός φίλος. Και συνεργάτης. Και καλός φίλος. Τον βοηθάει ποδοσφαιρικά. Έτσι. Εντάξει, αφού έχει να δώσει, άσχετα αν έχω διαφορά. Λέγε ρε κόκκινε, λέγε. Το ότι έβαλε στόμα στον Κουλούρη. Ναι. Έτσι ο Κουλούρης, όχι πια ομάδα τον πάρει και γλίτωσε ο Παριάννη που δεν τον πήρε ναι. Και έκανε. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν μετά τον Κουλούρη ναι. Αναστήσει και τον Κλάους. Ναι. Ειλικρινά, τι πρέπει, τι άλλο κοίτα, πρέπει. Ο Κουλούρης. Λέω, ναι. Αν ο Κουλούρης σε κάθε παιχνίδι βάζει. Δες τι καλά τη βάλαμε. Δεν με νοιάζει, ρε. Δες τι ωραίο καλά. Μην πητάς κουβέντα. Μπράβο, έχω, ρε παλικάρι. Έχω απάντηση. Ναι. Ο Κουλούρης τουλάχιστον είναι αθλητής. Μα τσαπατσούλης, μα πλατιπόδης, μα του νταμπάνης, μα παλαιστής, μα αρκουδιάρης. Είναι αθλητής. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, αθλείται, βελτιώνεται κτλ. Τουλάχιστον είναι αθλητής, το ξαναλέω. Ο άλλος έχει τελειώσει από την μπάλα, ρε. Πώς θα γίνει. Ο Κουλούρης είναι αθλητής. Θα κοιμηθεί νωρίς, θα φάει καλά, θα γυμναστεί, θα κάνει τα βάρη του, θα κάνει ταχύτητες. Τσαπατσούν λεμές, αρσούμπαλος, αρκουδιάρης, ανοίγει τα πόδια. Ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι αθλητής. Ο άλλος τι είναι. Ο άλλος μισεί το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον ο Κουλούρης λέει θα προσπαθήσω, θα κάνω, θα μπω. Ο άλλος μπαίνει μέσα στην Τούμπα, 30.000 κόσμο και έχει ένα βλέμμα να πούμε, σαν το Πασχάλη Τσαρούχα να πούμε. Ένα χαζό βλέμμα. Πασχάλη Τσαρούχα, ένα ηλίθιο βλέμμα να πούμε. Πιο ηλίθιο βλέμμα σε ηθοποιό δεν έχω δει. Ένα βλέμμα έτσι χαμένο στο διάστημα να πούμε. Ποιος Κλάους. Καταρχήν είναι εγκληματίες στα Γιάννα που τον πήραν. Αυτός δεν πρέπει να παίζει μπαλά. Πρέπει να του δώσουν ένα πόστο εκεί στο Μακεδονία Παλάς, γευσιγνώστης, ξέρω εγώ, στον μπουφέ κάπου να είναι. Να τι. Εγώ ένα θα πω. Πες ό,τι θες, λέει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι ποδοσφαιριστής ή αν μπορεί σταμάτησε, να επανέλθει. Σταμάτησε, παλέμαχος είναι. Δεν ξέρω ή αν μπορεί να επανέλθει. Ναι. Ξέρω ότι το σκητικό μου το Μαζονάκι δεν υπάρχει. Πήγε ο Μαζονάκης και κάθισε ανάποδα. Αυτό ρε φίλε δείχνει ότι είσαι αλλού. Τρελός, για δέσμα. Out of space. Δεν υπάρχει. Πάει βαράει τα πουλάκια ο παλιάδος. Περίμενε. Ήταν με πλάτη ο τραγουδιστή. Το κάνει παρατήρηση μία, το κάνει δύο, το κάνει τρεις. Με καρέκλα πλάτη τώρα. Κατέβηκε ο Μαζό και έγινε χαμός. Δεν κατάλαβε γιατί τσαντίστηκε ο άλλος. Ναι. Πάλι δεν το κατάλαβε. Ναι. Εκείνα που λέω πως χάθηκε η μπάλα. Εδώ 30.000 κανίβαλοι όρκς μέσα στην Τούμπα. Δεν λέγονται κανίβαλοι. Δεν συγκινείται. Έλα, καρνίβαλοι. Εσύ το έβγαλε. Τι άλλο έχεις να πεις. Το φόρεσε για δικό μου. Τι το φοράς τώρα.
Τι άλλο έχω να πω. Τι άλλο έχεις να πεις. Τα είπαμε όλα. Παναθηναϊκό, είπαμε όχι ΠΑΟΚ. Είπαμε να πω ότι από το Πασχαλάκι κάτω τα χέρια, όχι. Σας πείραξε ρε ΠΑΟΞίδες. Όχι, θέλω. Γιατί καθώς πρεπιστές τώρα μου γίνανε. Βλέπω έρχονται μηνύματα. Αρχηγή του κανιβαλισμού. Βλέπω έρχονται μηνύματα. Αρχηγή του κανιβαλισμού να πούμε. Τη παραβατική συμπεριφορά τώρα σας πείραξε ο Πασχαλάκης. Γιατί κάνετε πρωταθλητισμάτα. Κάθετε από εκεί πέρα. Ας τα πεδίσκω. Πολύ καλός παίκτης είναι ο Νάτκος. Ταχύτητα είναι Σακόφ. Ξύπνα λέει εκτίθεσαι. Άκουσε ή φωνού σα. Ο Νάτκο. Ο Νάτκο. Ναι. Ίσως με τον Σακόφ. Αυτός τι παίρνει ναρκωτικά, παίρνει και στέλνει μήνυμα. Ο Νάτκο. Σε ταχύτητα, στα δεκάρια, εικοσάρια. Σε τρίπλα κάτω. Σε σούτα από μέση απόσταση. Θα μας τρελάνεις, ρε. Χαφάρα είναι ο Νάτκο. Και κακώς δεν τον πήρα πάω και πήρα αυτό το δολοφόνο, το Βόρμπου. Πείτε αυτό το σαψάλι τον Μπούζο να μην σας τρώει χρόνο γιατί θα γίνει χαμός. Άλλος πάλι. Ρίξε το ένα πεντάρι, ξέρεις. Τον γκρεμίσεις. Δεν ξέρεις, πας κλείφεις εκεί. Εσύ. Κάνια πουνιά δεν δίνει. Ο Μπούζος είναι... Ναι. 30 κιλά. Τι να κάνω εγώ τον Μπούζο. Μπομβιβέρι. Πρέπει να αλλάξει για τέτοιο. Μια χαρά είναι. Δεν το ζηλεύεις. Ο καλύτερος παρουσιαστής κατά τον Άλκη Στέα είναι ο Μπούζος. Ο Μπούζος μπορεί να παρουσιάσει μια μέτρια εκδήλωση ότι είναι χολιγουντιανή. Και να πιστέψει ο άλλος που είναι από κάτω ότι είστε στο Χόλιγου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ τον παραδέχομαι. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Είμαι ατάλλαντος αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ. Με βάση που κάνω παρουσίαση θα τα κάνω λίμπα. Ο Μπούζος είναι ο καλύτερος. Εσύ έχεις ένα κακό. Ένα μόνο κακό έχω. Ένα. Ναι. Θες το μικρόφωνο δικό σου. Ναι, φυσικά. Πρέπει να μάθεις να μοιράζεις. Είναι... Έπιανε άλλο το μικρόφωνο, θα λες και έπιανε η Παρθένα το πουλί του εργαστήρα. Δεν πιάνε το μικρόφωνο. Θες να μιλάς. Και απαγορεύεται αυτή να μην ξέρει πια το μικρόφωνο. Αν δεν κάνεις, διάλογο. Τι? Αν δεν κάνεις διάλογο, ναι. Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Την ατάκα την έχεις, χαρισματικό. Εντάξει. Ας τον άλλο να πει. Εντάξει, καλά, εντάξει. Γρηγόρη και Κώστα, εγώ πιστεύω ότι όσο είναι ο Λούζερ και Καραβιοζάκος Κλοπ στη Λίβερπουλ. Ταβάνι θα είναι η έξοδος του Τσουλού. Η City είναι και πάλι του φαβορί γιατί έχει πληρότητα σε όλες τις γραμμές και έναν προπονητή που πέρσι έσπασε όλα τα ρεκόρ στην Αγγλία στη δεύτερη μόλις χρονιά του. Ναι. Νεαρέ μου, καλό, καλό μήνυμα. Να σου πω. Ναι. Να σου πω ότι ο Γκουαρδιόλα πριν κάνει αυτή την καταπληκτική χρονιά ήταν έτοιμος επειδή είχε πάθει παρατράκ και ψυχολογικό να παρατήσει την προπονητική και το είχε πει. Γιατί είχε πάθει ψυχολογικό, τι έπαθε. Γιατί δεν του βγαίνει τίποτα. Έκανε εκείνο το 6 στα 6 πρώτες αγωνιστικές. Με ποιον. Με τη City, ρε. Γιατί. Και μετά κλάταρε. Ναι. Μετά έβαλε νερό στο κρασί του. Ναι. Είδε ότι πρέπει να κόβει κάπου όταν δεν του βγαίνει σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, αν ο Γκουαρδιόλα έπαθε ψυχολογικό με την προπονητική, ο Χατζηνικολάου του Όφη τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να έχει αυτοκτονήσει σε σπηλιά μέσα. Μα έχει κάνει αφιέρωμα. Μα έχει κάνει αφιέρωμα σε τρεις συνεντεύξεις τύπου. Πάλι με αυτόν ασχολείσαι. Πιο ανέραστο, προπονητή, τον Άγιο Νικόλα έριξε. Ό,τι θε έριξε κάτω. Του διέλυσε όλου. Χατζηνικολάου κάτω είναι ό,τι θέλει εγώ μαζί σου. Ναι. Κόκκινη είπε ο Λάμπρου ότι θα είναι αποκάλυψη του ΠΑΟΚ φέτος αν δεν του ρουφήξει τον προστάτη η Μιλφάρη. Το παιδί έφυγε βασικός και μείνανε ανικανοποιείται σε Μιλφάρη. Mm. Σωστό, δεν έχει άδικο. Mm-hmm. Λοιπόν, Ράπο Ηρακλής βρήκε επενδυτή ο Παναθηναϊκός στα χειρότερα του, αλλά και δεν απέσει. Η ΑΕΚ Champions League, ο κτηνίδα το ζει, τον έπιασε καμιά κρίση και το τρέχουν. Καλά να είναι, αλλά πρέπει να έχει σκάσει. Καλά να είναι, λέει, αλλά πρέπει να έχει σκάσει. Πήγε στην Ξάδικη με το Πούντο να πούμε 330.000 χιλιόμετρα. Τόσο βόρειο άνθρωπο, δηλαδή. Τον κράζει για το αυτοκίνητό του. 330.000 χιλιόμετρο. Λες και το έκλεψε. Δικό του είναι. Εσύ που κάνει τον καλό, δεν το χωνεύει. Το ζηλεύει τον άνθρωπο. Δεν το χωνεύω. Το ξέρω. Άλλο. Από το δεν το χωνεύει. Γιατί δεν το χωνεύει. Ο λόγο. Πε με ένα λόγο. Δύο λόγου. Γιατί είναι υποχθόνιο. Τι θα πει υποχθόνιο. Υποχθόνιο. Τι θα πει, αυτό δεν είναι. Τι έχει κάνει. Απαντάω μια. Είναι υποχθόνιο. Είναι υποχθόνιο. Είναι υποχθόνιο. Δηλαδή έχει. Βγάζει τρέλα με κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι αντί σε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι αντί. Εντάξει, δικαίωμά να σε ό,τι θέλει. Όποιο είναι αντί είναι υποχθόνιο. Ο συγκεκριμένο είναι. Η αντιφά είναι υποχθόνιο τύπο. Η αντιφά είναι υποχθόνιο. Πού να μιλήσει εκεί. Αντί εναντίον του φασισμού είναι. Ναι, και είχαν το Μητσοτάκη φανέλα, το δώσανε. Ποιο τον έδωσε, ένα επιχειρηματία ο οποίο. Βγάλετε ανακοίνωση από τον Κράξ τον επιχειρηματία. Όχι. Καλημέρα σα. Έβαλε τα 350 ευρώ. Η φανέλα που δόθηκε στο Μητσοτάκη, ώρα που έχει δίκιο. Περιμένουμε ανακοίνωση τη αυτόνομη. Φύρα 10 ευρώ. Καταλάβει ο Παπαδόπουλο σε ποια ομάδα επένδυσε και τι εκπροσωπεί το μεγαλύτερο ποσοστό τη φιλάθρωτη. Ήρα αντιφά against all. Μ' αρέσει ο αντιφά. Σε ποια ομάδα έρθε ρε κεφάλα στον Ηρακλή. Έβαλες 320, πολύ ωραία. Πάμε να σου κάνουμε τώρα πιοθυλασμό. Είμαστε αντιφά. Μπασχαλάκι... Δεν γουστάρουμε, ρε φίλε. Το Μπασχαλάκι να το συγχωρέσει ο κόσμος τι έκανε το παιδί, λέει ο Ρατόπουλος. Τους αυτόνομους στην πειρά. Α, καλό. Οι αυτόνομοι τι κάναν στην πειρά. Καλό, όχι, γιατί δεν κάναν ανακοίνωση. Ρακ, εξήγησέ μου αυτό που λέω ότι δεν κερδίσει ο Άρης σήμερα. Θα σου το πω εγώ με δύο λέξεις. Ο Κωστής δεν πιστεύει τόσο πολύ στον Άρη και πιστεύει ότι σε μικρά παιχνίδια θα κάνει την κέντα. Εντάξει, και ένα από αυτά είναι. Το σημερινό. Απάντησες για μένα. Δεν μετράει όμως. Όντως. Δεν τα μετράει καλά ο Ραπτόπουλος. Nice, μπορεί. Δεν έχει προπονητή. Να με συγχωρέσει ο προπονητής του Κλεβαδιακού. Δεν είναι προπονητής. Ναι. Τον έχω μετρήσει και δεν μου κάνει. Ο Βοσδιάδης είναι καλός. Πλάσ. Μιλάμε τώρα είναι πλάσ.
κλάσει καλύτερο. Επειδή μα κέρασε τι μπριζόλε, ε, γι' αυτό. Δεν με έχει κεράσει ποτέ και το χρωστάω και ένα τραπέζι ακόμα. Α, δύο. Μα έτσι τον κρίνει τον προπονητή, επειδή είναι φίλο σου. Δηλαδή. Τον χρωστάω κιόλα, δεν κοιμούσε τον κρίνο. Τα πήγαινε με τη Βέρεια ανοιχτό, καλά ήταν εκεί, ε, στη Νέα Σμύρνη. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Καλά να πάθει. Στο Καραϊσκάκι πήγε με ανοιχτό. Όχι, δεν τα πάμε τότε και του τα πάμε, ναι. Και λοιπόν δεν θα τον κρίνω. Τι σημαίνει. Ναι. Δεν θα τον κρίνω. Μάλιστα. Παρακάτω. Πώς να μην φτιάχνεις τη Δευτέρα, λέει, αρχή εβδομάδας μετά από τη διακριτικότητα με μαέστρο Αρτόπουλε. Στην πρίζα όλους, άντε να ξυπνάμε. Εσύ τα θέλει ο ποπός σου. Το βράδυ έχει λαϊκό δικαστήριο. Γράφει ο πρώτος θαυμάς πρόσωπο από το Εσουρού για χειρονομία στο ράδιο. Ε, τον αλήτη, ρε. Α, υπάρχει και YouTube. Ακούει τη φωνή του, λέει. Τι λέει. Ναι, έχουμε ηχητικό. Φίλε, Γιώργο. Ναι. Γιώργο που στέλνει το μήνυμα. Ναι. Στα υπόψη κάτι το οποίο είπε πριν. Ο Κυριάκος ο Θωμαίδης δεν είναι δικό μου. Τι είπε ο Κυριάκος. Ο αθλητικός δικαστής ναι. Δεν παίρνει το βίντεο που έχεις εσύ, εγώ ναι, ή οποιοσδήποτε. Ποιο παίρνει. Μόνο της Νόβα. Ναι. Αν στη Νόβα ακούγεται ή οτιδήποτε άλλο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν σέβομαι κανένα αθλητικό δικαστή. Εμένα όμως δεν μου αρέσει κάτι που άκουσα επίσης από τον Κυριάκο του Θωμαίδη. Τι δεν σ' αρέσει. Λοιπόν, για ένα μαρκάρισμα δολοφονικό ναι. δεν έχει το δικαίωμα αθλητικός δικαστής να καλέσει. Παρά μόνο για τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Δεν συνάδει για μένα με τη δική μου τη λογική. Ναι. Δηλαδή. Εφόσον ξεφύγει κάτι όσο δεν υπάρχει το ΒΑΡ. Ωραία. Ένα δολοφονικό χτύπημα δικό σου εκτός φάσης. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα πρέπει ο αθλητικός να απαντήσω. Λάθος ότι τους σκέφτεται. Πολύ ωραία. Να απαντήσω. Πολύ ωραία. Δεν έχω κανένα σεβασμό στους αθλητικούς δικαστές. Δεν τους σέβομαι καθόλου. Δεν τους έχω σε υπόλοιψη, ρε παιδί. Άλλο καπέλο. Ναι. Αυτό που λέω ότι θα έπρεπε αυτό για που όλα. Λες, αυτό που λες έχεις δίκιο, αν σεβόμασταν και υποληπτόμασταν τους αθλητικούς δικαστές. Εγώ δεν τους σέβομαι. Επειδή σέβομαι και υπολείπτομαι. Δεν τους γουστάρω. Το άθλημα του ποδοσφαίρου και τους ποδοσφαιριστές. Δεν μ' αρέσουν. Επειδή υπολείπτομαι τους ποδοσφαιριστές όσο μπορούν, ντάξει. Απαιτώ για τη σωματική τους ακεραιότητα ναι. να υπάρχει αυστηρότητα ειδικά από τους αθλητικούς δικαστές. Τελείωσε. Δηλαδή ρίχνει μια κλωσιά στο λαιμό ο Ραπτόπουλος στο κόκκινο. Ναι. Πρέπει να φάει 10 αγωνιστικές. Ναι. Επειδή δεν το είδε. Ξέρει μπάλο ο αθλητικός δικαστής. Ξέρει τι είναι φάουλ, τι είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να ξέρει. Γαβρόπουλε, το ξέρει ότι έβρισε και όλο ο Βασκαλάκης, άσε τον πρόλογο. Θα τιμωρηθεί όμως όπως δεν τιμωρήθηκε πέρσι ο Μυραλάς και όπως σωστά τιμωρήθηκε ο Πέλκας. Ισχυάσου το Γαλβανό. Αυτή η διαφορά. Περίμενε. Ισχυάσου το Γαλβανό. Έχει δίκιο. Ο φίλος, εγώ διαφωνήσω πολλά μαζί του. Γιατί είναι φανατικός. Αλλά σε ρωτάω, φίλε. Εγώ λέω ότι αν δεν τιμωρηθεί, θα πρέπει να πούμε τα αντίθετα. Φυσικά και έπρεπε να τιμωρηθεί ο Μυραλάς. Να μην πούμε όμως την αλήθεια. Θες να φοράμε παροπίδες και να λέμε ψέματα. Πες τα Ραπτόπουλε πάνε να φάνε τον Πασχαλάκη. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή. Γνώμη για το παιχνίδι σήμερα και το sold out που αναμένεται να γίνει εργάσιμη ημέρα. Ο Άρης επέστρεψε. Τι να πούμε εμείς. Ο κόσμος μιλάει και η ομάδα μιλάει κυρίως. Η ομάδα του Άρη μιλάει. Όπα, θα το ρωτήσω εκτός αέρα Νίκο αυτό προτάς. Δεν έχω ιδέα. Μπράβο Ραπτόπουλε για Πασχαλάκη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, είπε και λόγια ο Πασχαλάκης, υπάρχει βίντεο Γρηγόρη, ψάξτε το, ναι παιδιά, πρέπει να το έχει η Νόβα όμως. Και αν πάξε δεν είναι της Νόβα, ό,τι και να λέμε εμείς. Γρηγόρη, άτυχη το Σουκούγου στοιχηματικά, περιμένουμε σήμερα να δούμε τον Άρη να φύγει και στα Αναγόρια. Το αποδεκτήσω όμως θες και στοιχηματικά και το παιχνίδι, θα κερδίσει ο Άρης ρε πλή. Δώσ' το λόγια να σκαϊδέψω αυτιά. Άσε τι λέει ο Φαλακρός τώρα. Θα κερδίσει ο Άρης. Είναι καλύτερη ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα και θα κερδίσει. Μη μου θυμίζεις το στοίχημα, φίλε. Θα σου πω ένα πράγμα για να τελειώνουμε γιατί ένα παιχνίδι δείτε το για το φινάλε που είχε. Γιατί σαν κεφάλας που είμαι ήθελα να γίνω πλούσιος σε μια μέρα. Το διπλό της χέρτα που σκάλασε. Άστε γιατί άμα δεν σε θέλει, δεν σε θέλει. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι για το θέατρο Βεργίνα. Οι εισιτήρια για το γήπεδο δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχουν όμως διπλές προσκλήσεις, μπορείτε να πάτε να κάνετε εκεί τη δική σας κερκίδα. Αλφα-Μητρία και ένα καζίνο ονοματεπώνυμο στο 54-344. Τώρα, οι μεταλλικές επιφάνειες θέλουν ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό, σιλικονούχο ντουκοχρώμα heavy metal silicon από τη Vitex. Κορυφαία σκληρότητα αντοχής στον χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Θα το βρείτε σε χιλιάδες αποχρώσεις καθώς με ανάγλυφη ή μεταλλιζέ εμφάνιση. Περιποιηθείτε κάθε είδους επιφάνεια επιλέγοντας χρώματα εσωτερικού-εξωτερικού χώρου με μοναδικές αποχρώσεις με την αξιοπιστία του Κοσμάουλου. Κοσμάουλου στην Δυτική Θεσσαλονίκη 62, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύοσμο, στο κέντρο Φιλίππου 74 και ανατολικά Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επαναρχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 7 μετά από τις 3. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18 133
για να πάρετε την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο www.ristopartu.gr τεράστια γκάμα ανταλλακτικών και φυσικά όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, οι γραμμές είναι ανοιχτές στο 23.10 και τα 3.90 είναι δικά σας. Να πω ότι έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα. Το Ρίτσι Καζίνο, μπορείτε να δείτε το παιχνίδι ανάμεσα στον Πάο και την Τζέλσι την 5η 7:55, 8:05 αλλάζουν από φέτος τα πράγματα. Και για το Champions League και για το Europa League αλλάζουν οι ώρες. Ξεχάστε εκείνο το 8 και 10 και 5. Όπως το Champions League θα έχει παιχνίδια και στις 8:05. Θα έχει και 8 δηλαδή εκεί κοντά στις 8 και στις 10. Δεν θα είναι όλα μαζί για να βοηθήσουν να τα βλέπει περισσότερο. Για τηλεοπτικούς λόγους. Μπράβο, για εμπορικούς λόγους. Και εμπορικούς λόγους. Για εμπορικούς λόγους. Να πω 5 κουβέντες πριν πάμε στον κόσμο. Πριν μπεις να πω ότι για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά, οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αγιολέφυρα Σταυρούπολης. Λοιπόν, είχε πέσει ένα ξύλο στο Άρης Λάρισα, είχαν πλακώσει έναν 55χρονο στις Μπουνιές και έγινε διαμαρτυρία γιατί λέει αυτοί οι σουπεράδες δίναν αυτόν κτλ. Λοιπόν, τον πλακώσανε, ένας τον πλακώσε, δικός μου φίλος είναι, ο Γιώργος. Τον έδειξε κάτι πεντάρια, τριάρια και πήγε να μπει τζάμπα. Και όταν πήγε ο security, του πήρε φίλε τι γίνεται, έγινε επεισόδιο εκεί πέρα και πήγε σκούντιξε το security. Και επειδή ο Σόλων είναι 92 χρονών και δεν μπορεί να δέρνει σε αυτή την ηλικία, καθάρισε ένα άλλο σου περάσει. Θα μπορούσε καλά να λυθεί πιο εύκολα η υπόθεση. Με το ξύλο λύνονται αυτά. Ένα αυτό. Πάει. Υπόθεση. Γιατί, ρώτησα γιατί. Στα επιτροπικά οφίσια κάναν ψηφοφορία. Και ναι, θεωρούν ότι η Μίνη είναι πολυτιμότερη από το Χατζινάκο στην εκπομπή τη Μαρμίτα. Με τέτοια ρεμάλια που έχει εκεί μέσα, φίλοι. Λοιπόν. Άκου τι είπα. Ο ουρολόγος μου, ο Νίκος Οφίστας, ναι, ο οποίος το χόμπι του είναι το σκι και το ράλι. Είναι ράλιστα. Και τα δύο. Τώρα στα 54 έκανε μια μεγάλη μαγκιά και οφείλω να το πω. Πήγαν να κάνουν κάτι αγώνες drift, να πούμε drift, πώς λέγονται. Drift. Στη Ζάκυνθο. Δριφτάρουν. Ναι. Δριφτάρουν. Και κάτι 25, κάτι 18, κάτι 30, κάτι 28. Τους διέλυσε να πούμε, βγήκε πρώτος στα 54 του χρόνια. Οπότε τα κιλά τα λίγα. Α, είναι το ίδιο βλαμμένος με εμάς. Είναι έτρε και χειρουργάρα και ουρολογάρα και τα λοιπά. Τους διέλυσε. Μεγάλο ταλέντο προπονείται με τον Τάτσουν Ζήτα. Εκπληκτικό. Λοιπόν, και αυτά τα παραμύθια της ηλικίας να τα αφήσετε κατά μέρους να πούμε. Τώρα, στη Χελέξπο πήγαμε στο περίπτερο των εθνών, το περίπτερο από τα Σκόπια, το έλεγε Μακεδονία, δίπλα στη γειτονιά μας. Στο περίπτερο των εθνών. Δεν είδα τους Μακεδονοβλάχους εκεί να πηγαίνουν να γκρεμίζουν το περίπτερο. Λαϊκό δικαστήριο σήμερα μετά το μάτς του Άρη. Ρέι ή Πασχαλάκης με Τσέλσι. Ένα. Δεύτερον, Μακεδονομάχοι πραγματικοί ή Μακεδονοβλάχοι δουλοχρήματοι. Το δεύτερο. Συμπεριφορά Μακεδόνων και αν τους έσχει ο Τσίπρας στο επικοινωνιακό. Ποιοι είναι οι χειρότεροι στόπερ, Τσιγκρίσκι, Οικονόμου, Κρέσπο, Βαρέλα, Μιράντα ή Βούκοτιτς. Από τις μεγάλες ομάδες. Και τι θέση θα τερματίσει ο Άρης, πιστεύετε. Πρώτος, τρίτος, τέταρτος, έκτος, έβδομος, εντέκατος ή εντέκατος, δέκατος, έκτος. Θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε τα κολλητιλίκια του Ιβάν με το Μαρινάκι και είναι η ευκαιρία. Μιας και το βράδυ μας βγάλανε και μας πήγαν το πρωί με τον Νίκο Κουλιανό και κάνουμε ωραία πορεία και εκεί βγήκες, ξεκινήσαμε. Βγήκες. Ναι, βγήκα. Μπορούμε τα βράδια να τα λέμε στη Μαρμίτα την Κυριακή και στο Λαϊκό Δικαστήριο Ανατολικής Θράκης 12 κάθε Δευτέρα και εκεί γύρω στις 9 το βράδυ. Πάτε. Τώρα ας πει ο κόσμος ό,τι γουστάρει. Στον κόσμο. Ό,τι γουστάρει εσύ τώρα. Παρακαλώ. Και πέρα εγώ κάθομαι στον μπάγκο να πούμε, ναι. Στον μπάγκο δεν κάτσε. Κάθομαι, έλα φίλε. Παρακαλώ. Γεια σου φίλε. Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου για την αθλητική Κυριακή, δημόσια να την εκφράσω. Λοιπόν, πληρώνουμε ΕΡΤ και δεν έχουν τον ίδιο χρόνο προβολής όλων των αγώνων. Εχθές μέτρησα χρόνο, μια μισή ώρα μιλούσαν μόνο για τον Ατρόμητο και για τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, και τους πήρα τηλέφωνο εγώ σήμερα. Ναι. Τους πήρα στην ΕΡΤ και τους απείλησα μάλιστα και επώνυμα, ναι, και ξέρουν και το τηλέφωνο. Στεναχωρέθηκαν πολύ που τους απείλησες τώρα εσύ στην ΕΡΤ, να πούμε, ναι. Ορίστε. Τίποτα, συνέχισε λέω. Λοιπόν, θέλω κι εσείς να από εδώ και μιλάς ραπτόπλαι, μας τρύψαν. Αν δεν διαμαρτυρηθούμε, δεν κάνουμε τίποτα. Και τι να κάνω εγώ, ρε, να πάω στην ΕΡΤ υπάλληλος. Να περιμένω μια μισή ώρα να βλέπω αυτούς τους αλογομούριδες. Και εγώ γύρισα στην Όβα, έχεις δίκιο, και είδα τα μούτρα του Γιώργου Αμανατίδη, και ο οποίος δεν έχει ιδέα από μπάλα, να μου ένα κριτικάρι. Με τι να κάνουμε, ρε φίλε, πάμε εμείς, δεν μας παίρνουν τώρα. Σαν ένα Πόντιο Ταύρο μοιάζει ο άλλος. Πόντιο Ταύρο. Αυτό θεωρείται υβριστικό, θεωρείται. Για τον Ταύρο.
Επόμενη γραμμή. Υβριστικό για τον Ταύρο είναι αυτό. Ορίστε, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Φίλε, εσύ είσαι, ναι. Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος ο προηγούμενος και υπάρχει εμπορικά, αν το δούμε, Κωστή, επειδή ξέρω, κόβει ο μυαλός από αυτά. Υπάρχει χώρος για μια αθλητική εκπομπή σοβαρή εκεί ή και λιγότερο σοβαρή, τέλος πάντων. Κατάλαβες πως το εννοώ, να τα λέει και εκεί μας. Πού να γίνει. Άστο Χασοδίκη να μιλήσει. Άστο Χασοδίκη να μιλήσει. Τώρα Web TV θα γίνει Euro One, θα γίνει Epsilon. Τι να σου κάνει το Euro One. Να σου πω ένα, να σου πω ένα πράγμα. Αν μου επιτρέψεις να σου πω ένα πράγμα. Αλλά πολύ πολύ μπαμπά ακούω και δεν βλέπω να γίνεται στο Epsilon. Ετοιμάσου ένα κανάλι. Κύριε Γιώργο. Έτσι, ναι. Λέγε. Λέγε. Ετοιμάσου να δεις ένα κανάλι. Πού? Το Sky. Ναι. Το οποίο ξεκινάει και άλλο κανάλι, το οποίο θα είναι καθαρά... Αθλητικό. Όχι. Ιδιοσιογραφικό και αθλητικό φυσικά. Αυτό είναι. Δηλαδή θα διαγωριστεί ως Έλα. Κόκκινος με φοβερό παρασκήνιο. Μία ερώτηση θέλω να κάνω τώρα και να... Δεν είναι θέμα κόκκινο ή πράσινο. Σου λέω κάτι που θα γίνει. Λέγε φίλε. Κόκκινος με παρασκήνιο. Εσύ είσαι ο κόκκινος. Έλα, ναι. Πάμε. Έλα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ κάποιες κουβέντες που είπες χθες στην εκπομπή. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Ναι, σε πάνω επειδή σε από όλους τους εκεί πανελίστες που είχες κατά καιρούς στη βραδινή σου εκπομπή που ήταν και αγαπημένη μου, συμπαθούσα έναν εισπράκτορα περισσότερο. Εισπράκτορα. Και... Εισπράκτορα στα ΚΤΕΛ, κατάλαβες τώρα, δεν θέλω να πω παραπάνω. Ναι, και ναι, ναι. Είπες κάποιες κακές κουβέντες. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι για να τα λες εσύ αυτά κάτι θα έχει γίνει. Απλά ακούγεται περίεργο να λες μόνο χαρακτηρισμούς χωρίς να εξηγείς στον κόσμο τι έγινε και άλλα. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Αφού φαινόταν ότι έναν άνθρωπο τώρα 70 χρονών αξιοσέβαστο, τον οποίο και εσύ φαινόταν ότι τον σεβόσουν όπως του μιλούσες στην εκπομπή. Έχεις δίκιο, θα σου πω όμως το εξής. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Κωστή 100%. Εξόργησε εμένα πιο πολύ από τον Κωστή. Γιατί η βλακεία συγχωρείται. Η στιαπού όχι. Σ' απάντησε ο κόκκινος. Πάμε επόμενη γραμμή. Απλά κάποια πράγματα δεν βγαίνουν από το σπίτι μέσα. Απαγορεύεται να βγουν. Πάμε. Και λίγα του είπε ο Κωστής. Μα αν ήταν νεότερος θα τον μπλάκωνα. Επόμενη γραμμή. Δεν είναι το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Τι ωραία σαγόνια που έχει. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς τώρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για την ομάδα του Κόκκινου που πέρασε την επόμενη φάση μετά από τόση διαδικασία πέναλτι. Εντάξει, τι αλήτης είσαι. Ναι. Ελπίζω να κληρωθούμε και στον Όμιλο να τα πούμε και από κοντά. Τι ομάδα εσύ. Ατρομητάρα είμαι και για σένα θέλω να πω. Ρε Γιάννη εσύ είσαι. Ναι, ναι. Και Κουλούρη και Τύρι Κωστή, ε. 3-3. Ναι. 3 παιχνίδια, 3 γκολ έχει βάλει ο Κουλούρη. Θα τον κάνει Βαμπάστεν. Θα τον κάνουμε παιχταρά. Και εμείς δεν ανησυχούμε γιατί έτσι ξεκινήσαμε και πέρυσι στην αρχή. Δεν είμαστε πολύ καλοί. Μουδιασμένα ξεκινήσαμε. Σωστά μιλάς. Αλλά μετά βρήκαμε ρυθμό και με αυτόν τον προπονητή νομίζω θα κάνουμε πάλι την ίδια πορεία. Περιμένουμε κι άλλους να μπουν σιγά σιγά στο νοσοκομείο μετά τον Μπρίγιοβιτς. Έρχεται ο Βιερίνια, έρχεται ο Μπίσεσβαρ, έρχεται ο Τουρέ, έρχεται ο Λάζαρος. Είναι μεγάλη μας ευκαιρία τώρα που έχετε μπλέξει εσείς εκεί με τα κύπελα και με τα Champions League και με αυτά. Είναι ευκαιρία να γίνουμε η Λέστερ, να ξέρετε. Η Λέστερ, ναι. Ναι. Σας λέω, ναι. Ότι θα φτάσουμε πολύ κοντά. Μην γίνει ο Άρης Λέστερ, ναι. Μακάρι να γίνει, εγώ είμαι μαζί τους. Εγώ και με τον Άρη φυσικά θέλω να σπάσει αυτό το... 3-4 ομάδες, ναι. Παιδιά, με το πρωτάθλημα. Δηλαδή έλεος. Ναι. Έχουμε να δούμε 30 χρόνια άλλη ομάδα πρώτη. Εσάς θα κάνει εντύπωση δηλαδή ότι παίρνουν συνέχεια ίδια τα πρωταθλήματα. Σωστό. Καμία εντύπωση. Σωστό. Και κάτι άλλο, Κωστή, πρόσεχε τι λες εκεί για το Σαββίδι και για το Μαρινάκι το βράδυ στο κανάλι σου, γιατί δεν σε βλέπω πολύ καλά. Γιατί φίλε, τι, τους έχω καμία υποχρέωση. Για τον Καουνετά. Τους έχω καμία υποχρέωση. Καταρχήν αυτή, καταρχήν, τι να μας κάνουν, ρε φίλε, στα επιχειρηματικά τους, άκου να δεις. Στα επιχειρηματικά τους δεν τους κολλάμε. Στα οικογενειακά τους φυσικά δεν τους κολλάμε. Στην μπάλα τους κολλάμε. Εκεί τι θα μας κάνουν, ντά θα μας κάνουν. Δηλαδή να τους πούμε ότι έχεις αυτά τα center back και θα μας κάνει ντά ο Χοντρός. Ο Χοντρός ήταν χθες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και λένε οι παοξίδες, μα ο δικός μας ο πρόεδρος είναι τιμωρημένος και δεν πάει στο γήπεδο. Ο Χοντρός γιατί να είναι εκεί και λέει και ο Μπούζος. Και το απαντώ εγώ του Μπούζου, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά αφού ο Χοντρός τα βρήκε με τον Κοντό, εσένα τι σε πειράζει. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτοί τα βρήκανε. Έτσι ακριβώς. Αυτοί τα βρήκανε τώρα. Να σε καλά. Θα μπερδευτώ εγώ επειδή αυτοί τα βρήκανε. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Μία απορία και δύο μηνύματα. Πες την απορία. Την απορία μπορεί να μου τη λύσει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος ανά την Ελλάδα είναι ο καλύτερος αναλυτής ποδοσφαίρου και σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση. Και ας διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Για σένα μιλάει. Η απορία μου είναι... Όταν κάνεις 23 τελικές, 4 γκολ και 2 δοκάρια χωρίς εξτρέμ, εάν είχες εξτρέμ, τι θα έκανες.
Ναι, πολύ ωραία η ερώτησή σου, αλλά πόσο ορθολογικό μπορεί να γίνει αυτό διαχρονικά? Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει πολύ, αλλά λέω σε περίπτωση που είχε εξτρέμ, τι θα γινόταν. Πόσο θα έτρωγε ο Πανιώνιος εχθές, δηλαδή, εάν η ΑΕΚ είχε και ένα εξτρέμ καλό? Δεν μπορώ να αντικρούσω. Η ερώτηση, ναι. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση στον Κωστή. Δεν μπορώ να αντικρούσω. Με εσένα, on air. Ναι. Ήτανε ο Πανιώνιος τόσο κακός ή τον έκανε η ΑΕΚ να φαίνεται τόσο κακός? Τον άνοιξε εύκολα η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι, τον έκανε η ΑΕΚ να φαίνεται κακός. Φυσικά. Άρα είναι καλή ομάδα. Ο Πανιώνιος με τον ΠΑΟΚ ένα ημίχρονο ήταν ομαδάρα στο πρώτο ημίχρονο. Αν δεν κάνω, στα πρώτα 30 λεπτά. Όπως και ο Όφη ήταν πολύ καλός στα πρώτα 20-25 λεπτά. Και το ερώτημα είναι γιατί ο ΠΑΟΚ, μας δίνει πάσα τώρα και ο Καστοριανός και ο Κόκκινος, γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει μπουκωμένος στα πρώτα 25 λεπτά. Είναι ένα θέμα αυτό για κουβέντα. Παρακάτω. Κοίταξε, εγώ όταν είδα Μάνταλο Μπακασέτα στον τελικό με δύο χαφ, ήμουνα πολύ απεσιόδοξος για την ομάδα σου. Βλέπω όμως ότι τώρα στα πρώτα παιχνίδια χρησιμοποιείται σαν ένα βασικό σχήμα και μια βασική φιλοσοφία, η οποία δεν γνωρίζω ποδοσφαιρικά πόσο θα αντέξει και αν αντέξει. Δεν το ξέρω. Βγαίνει όμως μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να το απορρίψω. Βγαίνει και πολύ καλά. Ναι. Ωραία. Και να στείλω δύο μηνύματα, παρακαλώ. Ναι. Το ένα είναι προς την Μπάγκερ Μονάχου. Και να σου πω, η μελέτη μου είναι η εξής. Επειδή είναι καλά τα πλάγια Μπακτισάκη, ιδιαίτερα να πούμε, και απέξει και ο Χουλτ, τον οποίο θεωρώ πολύ καλό, και ο Λόπες, ο Μάνταλος γίνεται δεκάρι και ο Μπακασέτας δεύτερο φορ, τρίτο φορ, κάνουν τέτοιες κινήσεις. Κλείνει ο Μπακασέτας μέσα, τραβάει ο Μάνταλος πιο μέσα. Αυτά είναι δουλεμένα από τον προπονητή της ΑΕΚ. Πριν στείλεις μήνυμα. Ναι. Μία συνέχεια του ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Τι? Κωστή, τι γνώμη για τον Καρέλη? Για πες τον του Παναθηναϊκού που τον έχει πάρει και έβαλε τα δύο γκολ προχθές. Πες τον παίκτη που έβαλε τα δύο γκολ λιγότερο στον Πανιόνιο. Γιώγανσον. Όχι, ρε. Όχι του Παναθηναϊκού, Τσάεκ. Οχ, πάει εκπομπούλα. Νίκο! Κλωναρίδης. Ναι. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής, το ένα γκολ πίσω από το άλλο, Κλωναρίδης. Ο Κλωναρίδης? Ναι. Ο Κλωναρίδης είναι σαν τις γυναίκες που έχουν μηνόπαυση. Εκείνο το διάστημα. Καλημέρα αγάπη μου, μπάμε οι κατσαρόλες απάνω. Την άλλη μέρα, καλημέρα αγάπη μου, ναι αγάπη μου. Δεν ξέρεις τι ας σου ξημερώσει με τον Κλωναρίδη. 30 κολο Κλωναρίδης, 32 κουλούρι. Άκουδω ρε. Με τον Κλωναρίδη δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Και δεν καλό για την μπάλα. Δεν καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νάνο Κρέσπο. Παίζει καλά όμως. Ένα λεπτό, ναι. Νάνο Κρέσπο, καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ το δίμηνο. Ο Κλωναρίδης να βάζει γκολ και ο Κουλούρης να είναι πρώτος γκολ του Κλωναρίδη. Καλά τα λέει. Δεν καλό για την μπάγκερ. Γίνεται όμως. Γίνεται αυτό. Λοιπόν, μην μιλάτε για την μπάγκερ, θα εκτεθείς, κράτα το για αύριο. Κράτα το για αύριο. Επόμενος. Επόμενος. Ναι. Πετά. Ναι. Έλα, τι γίνεται? Τι να γίνει? Καλησπέρα. Είπαμε καλησπέρα. Ατεγιάννης, ο παδός του Πάρας. Ο παδός του Πάρας, βρωμιάρης είσαι. Όχι εσύ, η ομάδα σου. Εσύ είσαι πεντακάθαρος. Συγχαρητήρια για την νίκη, φίλε. Κοίταξε. Είσαι συνέχεια, είσαι συνέχεια της Βέρειας. Πήρες και αυτό τον παλέμαχο εκεί σε τερφόρ να πούμε. Άσο, ναι. Πρόσεξε, γι' αυτό σε πήρα ρε φίλε. Γιατί είσαι τόσο προκατηλημένος με τον Κλάους? Εσύ τι είσαι δηλαδή? Εγώ πάω κάθε μέρα προπονήσεις, φίλε, ο Κλάους έχει. Εσύ πάρε σε κανένα κλαμπ εκεί πέρα να δεις εκεί. Άστο να πει βρε αυτό. Το βράδυ εκεί τον Κλάους. Κωστά, ναι. Τα κλαμπ που έχει πάει η Θεσσαλονίκη Αθήνα ο Κλάους τώρα στα Γιάννενα. Τι κλαμπ να πάει τώρα? Είναι τώρα θα πίνει γάλα κουκάκι τώρα στα Γιάννενα ο Κλάους, ναι. Θα πίνει, φίλε. Ναι, βέβαια. Θα πίνει φωτοπορτοκαλάδα ήδη, ναι. Γιαννιώτικο γάλα και θα βάλει πάνω από 10 γκολ. Άντε να δούμε. Ο Κλάους θα βάλει 10 γκολ. Κοίταξε, εγώ. Άλλο ανέκδοτο, φίλε. Έχει εγωισμό ο Κλάους και θέλει να αποδείξει ότι. Άκου να δεις, το κακό είναι ότι δεν έχει εγωισμό. Αν είχε εγωισμό. Αυτό είναι το κακό. Το κακό είναι ότι συμφωνώ μαζί. Αν είχε εγωισμό. Θα τον έπαιζα καλά. Με τις ευκαιρίες που πήρε στον ΠΑΟ. Θα τον έπαιζα καλά εγώ. Θα ήταν πολλά χρόνια. Ωραία. Ο πρώτος. Το κακό με τον Κλάους είναι ότι δεν έχει στόχο, εγωισμό, προορισμό. Εντάξει, αυτό με ενοχλεί εμένα. Άκουσε με, δώσε του μια ευκαιρία ακόμα και το Δεκέμβριο θα τα ξαναπούμε. Και αν ο Κλάους πράγματι δεν αποδώσει, θα σου πω μπράβο Κώστα. Αλλά άμα όμως αρχίσει και βάζει τα γκολ, γιατί τώρα τι άμυνες έχει το ελληνικό πρωτάθλημα τη πλάκα. Μιλάμε τώρα αμυντικό. Κοίτα τώρα από τον Ξιδά που είχε, σίγουρα καλύτερο θα είναι. Τον Ξιδά. Εντάξει. Ό,τι και να είναι ο Κλάους, τον γκολ το έχει, αλλά η νοοτροπία του. Είναι παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Το ταλέντο του, το ταλέντο του στο σκοράρισμα είναι ανεξίτηλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ κατηγορώ τον αθλητή Κλάους. Κώστα, τα γκολ που έβαζε στον ΠΑΟΚ με τη μία κατευθείαν μέσα, έτσι, είναι σκόρε. Κάποτε. Κάποτε, αλλά εντάξει, γιατί δεν δίνεται μια ευκαιρία, ρε παιδιά. Εγώ τον βλέπω, έχει τρώσει το κεφάλι κάτω και μακάρι να παίξει. Φίλε, είσαι καλός άνθρωπος. Φαίνεται, ακούγεσαι καλός άνθρωπος. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι ο παδός σου πάσης. Πρέπει να είσαι και πολύτεκνος. Τι να έχω? Πολύτεκνος. Όχι.
Όχι. Λοιπόν, συνήθως τέτοιοι αγαθοί, καλοί άνθρωποι, χρυσοί άνθρωποι. Άκουσε με, ναι, είσαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ναι. Τελευταία και κλείνω για να μην καθυστερώ. Ο Κλάους θα παίξει μπάλα και θα βάλει αρκετά γκολ. Εγώ Γιάννη Νάρη θα έρθω εκεί με τον γιατρό τον. Κοίταξε με τον Άρη θα παίξει κανένα 20 λεπτό, έτσι. Μην περιμένει να παίξει βασικό. Θα παίξει κανένα 20 λεπτό και μετά τη διακοπή από τις εθνικές θα είναι βασικός και θα παίξει. Για να δούμε. Θα σε πάρω το Δεκέμβριο τα Χριστούγεννα. Ρε άστο να ανακράζει τον Κλάους. Άμα τον κράζει θα βάλει κανένα 5 γκολ μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε Κώστα τώρα τη ζωή, την ηχθενή ζωή που κάνει στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τώρα τα Γιάννα. Το ζηλεύει βρε, γι' αυτό το κράζει. Το ζηλεύει. Τι κλαμπ τώρα να ξενυχθεί. Να ζηλεύει τον Κλάους εγώ. Να ζηλεύει τον Κλάους. Τα ξαναλέμε Δεκέμβριο. Γεια σου Παγουρά, γεια. Παρακαλώ. Πιο ακριβή πόλη στα ενίκια για τους φοιτητές στα Γιάννενα. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, το ξέρεις. Άμα κάνεις κανένα παιδί και πάει φοιτητής και προλάβεις και ζήσεις, θα το μάθεις. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φωκάς Αριστόβουλος και είμαι δικηγόρος. Αριστόβουλος, ναι. Ναι, Αριστόβουλος. Εχθές κάνατε μια εκπομπή στο κανάλι Europe One. Μάλιστα. Όπου δηλώσατε ότι ο Μπίσεσβαρ, ο αθλητής του ΠΑΟΚ, είναι αλκοολικός. Με ρωτάς τι είπα. Το είπα. Εγώ συνεπώς ναι, επειδή το άκουσα. Είπα εγώ αυτή τη λέξη. Είπατε ότι ο έχει αυτός πίνει. Πίνει. Έτσι, πίνει. Όπως είπατε και για τον Κλάους, ότι βγαίνει σε κλαμπ εννοώντας, υπονοώντας ότι και αυτός πίνει. Λοιπόν, οπότε, σύμφωνα με το άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 362 του ποινικού κώδικα, ναι. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον ένα γεγονός το οποίο μπορεί να βλάψει την τιμή και πολύ ωραία, ναι βεβαίως, ναι. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών ή και χρηματική ποινή. Και η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί μαζί με... Είστε δικηγόρος. Μάλιστα, ναι. Εγώ έχω τον Κούγια, για χαρά, πάμε επόμενη γραμμή. Άρα θα σε κερδίσω στο δικαστήριο. Για χαρά. Πάνε διάβαση 200 βιβλία. Εσύ, εγώ έχω τον Κούγια δικηγόρο με τον Γρόλιο δεύτερο. Παρέα θα πάμε. Κάλε μου 200 μηνύσεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Είσαι εσύ δικηγόρο στην Ελλάδα. Πόσο ταγάρι μπορεί να είσαι. Κάλε μου και μήνυση που σε είπα ταγάρι, αρχιτάγαρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Στην Ελλάδα είναι δικηγόρο που σκοτώνει τον άλλο και Παρασκευόπουλο σε βγάζει έξω σε 6 μήνες. Πάμε παρακάτω, ρε. Άιτε από εκεί πέρα, δικηγόρο. Λέγε φίλε. Είμαι δικηγόρο. Λέγε φίλε. Σύμφωνα με το άρθρο. 300 παράθυρα έχει το άρθρο. Σύμφωνα με. Το ξέρω τον νόμο, είναι καινούριο. Τα ξέρω του νόμου. Και τα παράθυρα ξέρω και τους δικαστές ξέρω και τους δικηγόρους ξέρω. Στην Ελλάδα δικηγόρο. Λέγε φίλε. Έλα ρε γλυκά αγόρια, τι έγινε. Καλώς τώρα. Λοιπόν, Άρης αγαπώ, Άρης είσαι ο ένας, sold out με λεβαδιακό δεν έκανε κανένας. Κάντε το μια φορά. 300 εισιτήρια μείναν αυτό που λέει. Όχι ρε φίλε. Δεν το ξέρω αυτό, άμα είναι έτσι. 300 εισιτήρια, 400 εκεί μείναν. Εσύ μου θυμίζεις τις... Εσύ μου θυμίζεις εποχές υπογείου. Πού το ξέρεις ότι μείναν 300 και όχι 500 ή όχι 100, κάτσε. Μείναν τα πολύ ακριβά εκεί που δεν πατάει, εντάξει. Εκεί που τα πήρε τον Πάπας αλλά ποτέ δεν πήγαινε. Μείναν τα πολύ ακριβά. Να ζηλεύετε εσύ τώρα που τα άσκασε. Ναι. Ναι. Μπαρτέντερ. Τι λέτε, δεν σ' ακούω. Κάτι δικά μου λέω. Όχι φίλε, αυτό θα είναι και ένας λόγος όπου τα ράδια και τα τουρκοράδια και τα καινούργια τουρκοράδια θα το γυρίσουν λίγο και στον Άρη, να έχεις υπόψη σου. Bye τώρα bye. Τώρα καθημερινή Δευτέρα, τώρα εγώ έπαθα πλάκα. Λέω και τώρα λύσω ο κόσμος, λέω, να λύσεις τώρα εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι φίλε. Ο ζηλεύει ο κόκκινος τώρα. Καθόλου δεν ζηλεύω. Ο αυτονομήτης, ναι. Πρώτο δεν είμαι αυτονομήτης, εγώ είμαι Ηρακλής. Τι είσαι? Ηρακλής. Άμα δεν είσαι αυτόνομη, δεν είσαι τίποτα. Ένα βρε μάλλον, εντελέ και Γρηγόρη. Δεύτερον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να απαντήσεις με ειλικρίνεια. Παίζω. Αν δεν είχε το 2 στα 2 Άρης, θα είχε σήμερα sold out. Όχι. Προς τιμήν σου. Και τι είναι αυτό τώρα δηλαδή, το μειώνεις το sold out. Όχι. Ίσα ο φίλος. Άκουγα σε πω, απλά ο κόσμος. Ξέρεις τι θα λένε οι Αριανοί σε 20 χρόνια από τώρα. Ότι ο ΠΑΟΚ με μικρή ομάδα sold out δεν έκανε ποτέ ενώ κάναμε εμείς με το Λεβαδί. Αυτό σήμερα θα μείνει στην ιστορία αν γίνει. Σε μικραίνει με αυτό που λέει. Καθόλου. Το πιάσες. Καθόλου. Εσύ έχεις βάλει πλώρη για ψηλά εκεί που δεν σε μετρούσανε και αυτό σε μικραίνει. Καθόλου. Ποιο sold out. Θα λέει για το sold out με το Λεβαδί. Μπορεί να κερδίσει ο Άρης χωρίς να δεχτεί. Μέχρι να πεθάνουν τα εγγόνια. Και αν μην κόψει 500 εστία, εγώ θα πω και μάτι. Άσταρε Γρηγόρη. Και το 2 στα 2 να μην έκανε επειδή παίζει Αλφα Εθνική μετά από χρόνια και πρώτη φορά στο Βικελίδης θα είχε κόσμο σήμερα αυτό το μάτς. Αυτό το μάτς φίλε, το Άρης Λεβαδιακός, ξέρεις ποιο μάτς μου θυμίζει, για να σε χαλάσω λίγο. Όχι.
Μετά το ΠΑΟ κάρισε 1-4, παίζατε ένα μάτς με τον Ιωνικό, θα βάζατε 4 γκολ και ήρθατε 1-1. Τέτοια φόλα θα φάτε σήμερα. Άμα φάμε φόλα, εντάξει, φάμε. Θα φάτε τέτοια φόλα σήμερα. Γρηγόρη, να σε πω κάτι που έπαιξα τελευταίο γρήγορο. Ναι. Κατάκτηση πρωταθλήματος Λίβερπουλ έπαιξα. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη. Τι απόδοση? 4. Δεν θα σε πω, ψάξε δέστο. Αυτό αλλάζει. Αφού δεν παίζω μακροχρονιά στοιχήματα. Δεν παίζει αυτό. Value bet και τέτοια. Μη με. Αυτά του Χατζηλάκου είναι. Δεν αμφιβάλλω. Άκου να δει. Όπως λέει ο Βασίλης, ο Νίκος Κουλιανός, είναι παιδιά τα οποία ασχολούνται. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Να μιλήσω για κάτι που δεν. Πες μου, αν μου πει μια απόδοση που θα με συγκινήσει, θα πω ναι. Μπράβο. Δηλαδή είναι 8 με 10. Τότε καλά έκανες. Ναι. Τότε καλά έκανες. Καλά λέει. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να το πάρεις μέσα σε μια μέρα, κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, ξέρω. Ξέρει, κάποιοι δεν αντέχουν να περιμένουν. Όχι, δεν είναι θέμα αντοχής, περίμενε. Θεωρώ έγκλημα στοιχηματικό, σε εισαγωγικά, να περιμένω 8 μήνες να πληρωθώ. Πάρε ένα ακόμα. Πάρε ένα ακόμα. Έλα, φίλε. Έπεσες, έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Κωστή, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει sold out με μικρή ομάδα. Πότε? Με τον Άρη. Πότε? Τελευταία φορά που ήταν ο Άρης Αλβανίκη που έφαγε 3. Ποτέ δεν κάνατε με τον Άρη sold out. Ποτέ δεν κάνατε sold out με τον Άρη. Μόνο με τον Ολυμπιακό κάνετε sold out. Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Εγώ νομίζω ότι κάνεις λάθος. Να βγουν οι ρεπόρτερ να μας διορθώσουν. Εγώ λέω ότι με τον Άρη ποτέ. Και αν θεωρείς τον Άρη μικρή ομάδα, καλά κάνεις και το θεωρείς. Πολύ ωραίο και έξυπνο το ιντριγκάρισμά σου. Επόμενη γραμμή δεν υπάρχει. Υπάρχει. Θα πάρουμε έναν ακόμα. Έναν ακόμα. Καλημέρα. Χάσαμε την μπάλα. Δηλαδή τώρα αυτός θα κάνει κουμάντο. Έλα, έλα φίλε. Ωχ, έλα. Μ' ακούς? Σ' ακούμε φίλε, πας αργά. Είσαι τυχερός φίλε. Για, καλά τη μιλήσεις. Για τελευταίο ημιώρου πας αργά, πάμε. Εγώ είμαι ο τελευταίος. Του ημιώρου. Του ημιώρου, οκ. Okay. Να σου πω γιατί λες κακά πράγματα για τους δικηγόρους. Για τους δικηγόρους λέω κακά πράγματα. Πες μια καλή ατάκα, μην το χαλάς τώρα. Γιατί οι δικηγόροι τι είναι ρε φίλε? Σε σώζουνε ρε φίλοι δικηγόροι. Με σώζουνε γιατί... Οι φίλοι του οι φίλοι μου. Οι φίλοι μου οι δικηγόροι. Όταν σε τραβάνε μηνύσεις και τρέχει με τους δικηγόρους αυτοί δεν σε σώζουνε. Οι φίλοι του οι δικηγόροι. Οι φίλοι μου οι δικηγόροι. Όχι οι αντίπαλοι δικηγόροι. Έτσι. Προφανώς οι φίλοι του ρε κόκκινη. Ποιος θα τον σώσει? Τους φίλους τους αποθεώνει. Τους άλλους τους βρίζει. Σου λέω για τον Κούγια, σου λέω για τον Γρόλιο, σου λέω για τους δικούς μου δικηγόρους. Τους φίλους μου. Γιατί να σου πω για τον άλλον. Λέγω μετά δεν λέει ο Θεόκλητος, λέει και είμαι δικηγόρος και είναι ο νόμος. Ρε τον νόμο το ξέρουμε καλά αυτόν. Καλά, εσύ έχεις βιάσει όλο τον αστικό κώδικα για τον ποινικό. Εσύ είσαι δικηγόρος? Σπουδάζω νομική. Σπουδάζεις νομική? Άμα δεν έχεις πλούσιους πελάτες θα ψοφήσεις την πείνα. Γιατί ρε φίλε, μόνο οι πλούσιοι κάνουν... Ναι, μόνο οι πλούσιοι. Οι άλλοι που έχουν φτωχούς... Φίλε! Τι ακάνεστε φίλε, το διαζύγιο ο γύφτος που δεν δίνει 150 τη γύφτισα, τέτοια δικαστήρια θα πάρεις. Άστο να πάει στην ευχή. Θες να απαντήσεις ειλικρινά σε μία ερώτηση? Απάντα ρε. Πες μου. Ποια είναι η πρώτη δουλειά του πολιτικού και του δικηγόρου? Ποια είναι? Να λέμε ποια ψέματα. Είναι η πρώτη δουλειά. Άλλο αυτό. Να λέμε ψέματα. Τι να συζητάμε? Κάτσε ρε. Θα μπεις φίλε στον καπιταλισμό της κοινωνίας. Αυτό που λες δεν είσαι σωστός. Ναι, ας τους νόμους. Που είμαι λάθος. Ναι, ας τους νόμους. Είσαι λάθος. Ναι. Είσαι λάθος ότι το να λένε ψέματα έχει γίνει απλά έτσι. Το έχει βγάλει ο κόσμος να το λένε για τους δικηγόρους. Βρε εδώ βγάλανε απαταιώνες. Το κάνουμε εδώ. Άκου το φίλε. Όποιος έχει πολλά λεφτά, αθώνεται. Όποιος δεν έχει λεφτά, πάει φυλακή. Η άσε ιστορία το δικαιώνεται. Άσε με τώρα με τους δικηγόρους. Πήγε ο άλλος τώρα και εμφανίστηκε με 67% αναπηρία. Και αν δεν ξεσηκώνονταν. Απαράταμε, φίλε. Έξω θα ήταν. Απαράταμε με τους δικηγόρους. Άντε, μπράβο. Απαράταμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε για τα επόμενα 20 λεπτά. Εδώ σε 95,5 των FM. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 2310 για 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Ενώ υπενθυμίζω ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το θέατρο Βεγίνα Στορίδης Καζίνο, που θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Τζέλσι. Αφού δεν υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν προσκλήσεις για το θέατρο Βεγίνα. 5 διπλές στον αριθμό, δεν έχει σημασία η ηλικία, είναι 2 είσοδοι, άλλοι για το θέατρο και άλλοι για το καζίνο. Αλφα Μητρία κενό, καζίνο, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είχα ένα φίλο ρε την Οδυσσέα, πήγε με τη γυναίκα του 4 μέρες στο Λιτόχωρο να πούμε. Ναι. Ένα ξεκουραστή άνθρωπος, 2 δουλειές κάνει κτλ. 5 αστέρων το ξενοδοχείο στο Λιτό, 2 κάπως έτσι λέγεται. Ωραίο ξενοδοχείο, πάω εκεί, δεν είχε νόβα. Κάνανε 5 αστέρων ξενοδοχείο, του λέει δεν έχει νόβα. Πάμε εκεί στο Λιτόχωρο, εκεί σε μια νηφόρα, μια κατάθλιψη εκεί πάνω στο βουνό, να δούμε τον πάω. Πα. Πεντάστερο ξενοδοχείο λέει, δεν έχει λέει. Νόβα, ο τέλεο έχει, δεν έχει ο τέλεο.
Πάντως... λέω γιατί δεν έχει ότι. Εδώ έρχονται λέει μόνο Σέρβοι, λέει Σκοπιανοί. Όταν σου λέω ότι έχει μόνο τουρίστες, είδες. Τουρίστες έχει. Τουρίστες. Τουρίστες, ναι. Δηλαδή, πού να λέει τώρα ο Σερβόβλαχος. Γέμισαν τα πάντα. Νόβα να πούμε ο Σερβόβλαχος. Γέμισαν τα πάντα με τουρίστες. Πώς το πες. Ναι. Με τουρίστες και η Χαλκιδική και. Ε, βέβαια. Αφού δεν έχετε να φάτε κι εμείς. Έτσι. Εσείς κι εμείς. Ε, ναι. Ποιοι είμαστε εμείς και οι δεξιοί και αριστεροί. Εσείς τι είστε. Κεντρώος είμαστε. Λοιπόν, τρεις φίλοι περιμένουν. Περιμένουμε και άλλους τρεις. Ναι. Ο κομμουνιστής λέει ραπτό.gr. Βλέπετε τώρα τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή σε υψηλή ανάλυση στο ραπτό.gr. Βρεάσει την Τζοτζόμπα τώρα. Τζοτζόμπα, ε. Την παλιά αδερφή του, την Κουμούνα. Κουμούνα. Με δεξιά τσέπη. Ναι, όταν με τον Πασόκ εκεί έκανε αλλαξοκολλιές με τον. Άσε βρε τώρα. Με τον Βενιζέλο, καλά ήταν. Άσε βρε τώρα. Σε πειράζει η Κουμούνα τώρα, εσέ. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Νίκο από Σέρε. Με στι Σέρε. Και Νίκο και από Σέρε. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Ωραίο. Σέρε είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι του Μόχθερ κατοικοί. Ναι, ναι. Είναι τίμοι. Κάνε λίγο το γαμπρό. Όχι, όχι, όχι. Είναι τίμοι. Πέρα από αυτό, κάνε λίγο. Αλλά είναι και λίγο κυλιμοτάγανα στην Ισάλη. Απλώς κλωστή ομάδα δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Για άλλο σε πειρά. Ναι. Είπε στις προάλλες ένα πολύ ωραίο αστείο που και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Γιατί όποτε το θυμάμαι γελάω όταν είμαι στις ομάδες μου. Είχες πει για την εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη. Ναι. Κάτι. Αυτός ο δικηγόρος που πήρε μήπως ανέλαβε αυτή την υπόθεση, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί. Τα παιδιά άκουσε να δεις. Στις σχολές. Πάει σχολή δημοσιογραφίας και νομική σχολή. Τους λένε εκεί άλλαν τ' άλλο. Ναι. Την αλήθεια δεν τους τη λένε οι καθηγητές. Ναι. Πρέπει να βγει έξω να δει τη σαπίλα της κοινωνίας για να πάρει χαμπάρι το μυαλό του. Ακριβώς. Να δει πού είσαι η ΕΚ τάδε. Πού είσαι πανεπιστήμιο. Πού είσαι νομική σχολή. Ρε ναι, πείτε την αλήθεια στον κοσμάκι τώρα. Τι νομική σχολή. Μισό εδώ. Περίμενε. Η ένστασή μου με τον Κωστή είναι ότι δεν έχει να κάνει με τα παιδιά της νομικής, με όλες τις σχολές. Άλλο τι βλέπεις στο πανεπιστήμιο. Και άλλο τα βγεις έξω. Σήμερα μια κοπέλα εδώ που δουλεύει, σπουδάζει και θεολογική σχολή, λέει, είναι η σχολή με τους περισσότερους γκέι, λέει, η θεολογική σχολή. Και λοιπόν. Όχι, και με τα πιο έξελα αντισύματα από τις γυναίκες. Και λοιπόν. Στατιστικό Κώστα, στοιχείο. Ναι. Συγγνώμη Κώστα, ναι. Εγώ εννοούσα για τον προηγούμενο, τον κανονικό δικηγόρο που είπε Χριστόδουλος, πώς το λέει. Επειδή όχι, είπε, το πιστεύεις. Και ότι θα. Ό, δεν το πιστεύω. Αλήθεια έλεγε. Υπάρχει τέτοιος νόμος. Ρε φίλε, το πιστεύεις ότι δικηγόρος θα έβγαινε εδώ και θα έλεγε το όνομά του για να τον κάνει παρατήρηση. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μα υπάρχει τέτοιος νόμος. Θέλω να. Μπορεί να πει το Ραπτόπουλο στα Λίτλ να κοιτάει την πώς τη λένε, περίεργα την κοπέλα στο ταμείο. Άρα τον κάνω μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Όχι, του κάνω μήνυση γιατί μου έβγαλε τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει τέτοιος νόμος. Αλλά αν μπλέξουμε με τέτοια, θα είμαστε συνέχεια στο δικαστήριο. Κόστα, δεν σου μιλάω εγώ για το φοιτητή, σου μιλάω για τον κανονικό που έλεγε. Λέω μήπως ανέλαβε αυτό στην εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη και δεν τον βρήκαν ακόμη. Ποιος ήταν ο βασικός ηθοποιός του Τζόνα Βλακιώτη, φίλε. Δεν ξέρω και είχε πει ένα ωραίο αστείο μια φορά που ήταν ένας για το τέτοιο, για το μπάρλα που είπες. Χρήστος Πάρλα. Ναι. Με τα μάτια τα γουρλωτά, ναι. Αυτός ο δικηγόρος πρέπει άλλο τέτοιες υποθέσεις ανεξιχνίασης να αναλαμβάνει. Όχι άδικα, όχι άδικα. Ναι. Τους νομικούς και γενικότερα το δικαστικό σύστημα το βλέπουμε με δόση αριστοφανισμού στην Ελλάδα. Με χαχυποψία. Όχι. Με δόση αριστοφανισμού. Μου λέει ένας φίλος ότι ο ΠΑΟΚ έκανε sold out με τον Πανθρακικό τη χρονιά που ο Πανθρακός πήρε το πρωτάθλημα. Πότε έγινε αυτό? Δεν το ξέρω. Αυτά είναι στο μυαλό των ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Δεν έγινε ποτέ. ΠΑΟΚ Πανθρακικός. Στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή μπορεί να έγινε. Ναι. Στην Τούμπα δεν έγινε. Άσε το παραμύθι. Στην Κομωτινή. Κοινέα Βίσαλα που με κάνει sold out. Πάμε παρακάτω, ναι. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα σα. Τι γίνεται? Πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Τι κάνετε, Λεβεντόπεδα? Πώς? Λεβεντόπεδα, λέω, τι κάνετε? Λεβεντόπεδα? Ναι. Ναι. Τι Λεβεντόπεδα, ρε φίλε, άμα γίνει επιστράτευση, δεν θα μας πάρουν. Ο ένας ήταν στο ταχυδρομικό, σαν μάλλον και τα 10. Άσε μας τώρα. Δεν πειράζει. Ναι. Λέγε. Σου είχα πάρει πριν πάρα πολύ καιρό, είχα πει φαλακροκόρακα, sorry και όλα, στον αέρα, τέλος. Γιατί, ψέματα είναι. Φίλε, σε αιρέος είσαι. Από Φλόρινα είμαι, σε λέω. Από? Από Φλόρινα. Έτσι μιλάτε και στη Φλόρινα. Σαν τους αιρέους μιλάτε. Όχι. Αποκλείεται να είσαι από τη Φλόρινα. Από κάνα φλάμπουρο θα είσαι.
Έχει φαγωθεί με το φλάμπορ, πήγαινε, παιδί. Είναι... Το φλάμπορ! Εσύ μιλάς και έπαχε λάμδα και σεραϊκά μαζί. Έλα, λέγε, σ' ακούω. Θέλω να σε ρωτήσω. Όχι, λίγο. Λέγε. Ναι. Είναι κακό που δεν μ' αρέσει η μπάλα. Τι σ' αρέσει? Εγώ άλλη ερώτηση δεν κάνω. Όχι, όχι. Είναι... Κακό δεν είναι να μη σ' αρέσει η μπάλα. Αλλά κακό είναι να μη σ' αρέσει κάτι. Όχι, όχι. Γενικά παρακολουθώ Φόρμουλα 1, MotoGP. Α, όχι, φυσικά και δεν είναι κακό. Φυσικά. Εμένα ο γιατρός μου 54 χρονών τους διέλυσε στον τρίφτη Ζάκη, το φίστας. 20 χρονών, 25 χρονών, δίδεν και τα λοιπά, πήρε τον Τάτσον Ζήτα, τους άλλαξε τα πετρέλαια. Αυτός γουστάρει αυτό. Το να μην γουστάρεις είναι κακό. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κακό να μην γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, γουστάρεις. Τι θα πει, όλοι θα γουστάρουν την μπάλα να πούμε. Να σε καλά, φύγε. Φλάμπουρο. Φύγε φλάμπουρο από εδώ. Χαίρετε. Έχεις πάει στο φλάμπουρο. Όχι. Ο Ελοβάρης είναι από εκεί. Το ξέρεις τον Ελοβάρη. Σου δίνει τις πυρουλίνες και γινόσουν αντούρος. Τώρα δεν σου δίνει τις πυρουλίνες, πέσαν τα. Τα φτάσουν να πούμε. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αργενός Παθηνός. Α, καλά, ναι. Ραδόπουλε, να σε ρωτήσω. Την πρόβλεψη για το σημερινό χ που λες. Ναι. Είναι πρόβλεψη δικιά σου, του τεχνικού διευθυντή ή του Ισπανού βοηθού προπονητή? Ρε φίλε, τώρα τι να σου πω δηλαδή. Της βούλας πλατιμπόδας. Δηλαδή τώρα άμα κάτσει άσου ημίχρονο διπλό τελικό. Κατάλαβες, σε sold out μέσα να πούμε. Τώρα αγαπώ το, εγώ 6,5 με 8 έχω τηλεάστη να πούμε και θα παιχτεί από το Super επιτέλους με πλήρη ανάλυση πώς τα λένε αυτά, πληρώθηκε η DigiAtel, πώς τη λένε αυτή να. MediaTel, DigiAtel. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Και διπλό ημίχρονο άσο τελικό να έρθει, δηλαδή να πάρει το αποτέλεσμα. Ναι. Τι με νοιάζει εμένα, ο παδός χαρούμενος, ο πρόεδρος ευχαριστημένος, όλη μια χαρά, ναι. Τι με νοιάζει εμένα, ναι, ναι. Το αποτέλεσμα το πάρω. Ναι. Μπράβο, τώρα επειδή λες. Αυτές τις φίφες που λες για την ισοπαλία είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσα πολλά χρόνια, ναι. Που βλέπω την ομάδα να έχει έλλειψη μόνο σε μία θέση, το αριστερού μπακ. Ο Βαλεριάνος, ρε φίλε, τον είδα στο Καφαζόγλιο, το παλικάρι θέλει τραγούδι. Δεν παίζει τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Δεν παίζει, θα παίξει ο Μενέτες. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω. Ναι. Κουέστα, ναι. Τερματοφυλακάρας. Ναι. Βάλε, Βέλες, πόσο λένε, δεν τον έχω ζήσει. Δεν τον έχω ζήσει. Τζανακάκι. Αν εξαιρέσει ο Βαλεριάνο αριστερά, τριάδα μπόμπα. Μετά πήγαινε κέντρο. Σιώπη Μαρτίνες, ναι. Μπάσα, ναι. Το Ματίγια, τετράδα ποιο να βάλεις και ποιο να βγάλεις. Και πήγαινε προς πηγαινή Μπρούνο Γκάμα Γκαρσία, ναι. Και το Γιουνές που αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του. Ναι. Για να σλίδει αλλαγή δεν συζητάω, εντάξει, άσο. Ναι. Δηλαδή τον είδα στο Καφαζόγλιο που μπήκε πιο έντονα έτρωχε στο ζέσταμα παρά όταν μπήκε στο Καφαζόγλιο. Όχι, κατάλαβα. Ναι. Αλλά φίλε, είναι η πρώτη χρονιά μετά από τόσο καιρό που βλέπω την ομάδα να χρειάζεται μόνο ένα παίχτη, αριστερό μπακ. Αυτό δεν θυμάμαι πότε είχα το ξαναδώ τόσο πολύ καιρό. Μάλιστα. Good. Και ίσω πάλι άλλες ώρα. Μία πορεία μπορεί να μιλήσει. Κοσμογονία, 7 η ώρα χαριλάω, όσοι δεν μπορούμε τηλεόραση να ξεπεράσουμε τα ποσοστά της αθλητικής Κυριακής. Και πάμε για 3-3. Βοήθησε έμεσα κάτι. Ναι. Ναι. Ο Κλεωμένης πού μπορεί να χάθηκε? Τώρα οι φίλοι μου είναι εδώ πέρα, οπότε λογικά μην είναι μαζί του με το δωτό. Φύγε. Λοιπόν. Η καλύτερη σχολή, λέει ο Καστοριανός, να γίνεις, λέει, άκου τι λέει, παραγωγός και δημοσιογράφος είναι το rapto.gr. Ναι. Έγινε sold out στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο 10. Πού? Στην Τούμπα. Πόσο έληξε? Αλλά παίρνανε στήρα και για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Α, τέτοιο sold out κάνανε. Διπλή αγορά κάνανε. Άσε ρε το παραμύθι. Ενημερωτικά. Τώρα. Άντε μπράβο. Κάνανε σε Παθρακικός και σε Ξάνθη τώρα και σε Λεβαδιά sold out τώρα. Έλα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι ιστορικό το Άρη σήμερα, άμα γίνει. Σταμάτανε να μιλήσουμε λίγο εμείς. Μάλιστα. Τι κάνετε? Καλά εσεί, τι. Καλά είστε. Μάλιστα. Να τον Ιάρη από Ξάνθη. Καλώς τον. Λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 104 του νόμου ΤΑΔΕ, ναι. Επειδή δεν ήρθε στις γιορτές παλιάς πόλης, θα σε κεράσουμε ερωτήσεις, μια και δεν χωνεύεις στην Ξάνθη και δεν την γουστάρεις, από ό,τι λες δηλαδή, γιατί κάτι άλλο έμαθα εγώ, ότι τελικά είσαι και φίλος Ξανθιώτες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Καβαλιώτες φίλους έχω. Στην Ξάνθη δεν έχεις κανένα φίλο? Τον πάνε καβάλα μέχρι την Ξάνθη. Ραστόπουλο, έχεις φίλο στην Ξάνθη ή δεν έχεις, πες μου? Δεν έχω φίλο στην Ξάνθη, όχι. Γιατί δεν θες να κάνεις, ρε? Ο μόνος φίλος είναι ο Παπαδόπουλος, το παλικάρι που ασχολείται με τα αθλητικά. Του στέλνω και τα χαιρετίσματά μου. Δεν έτυχε, ρε. Α, καλά, σώθηκες τώρα.
Δηλαδή δεν τη γνώρισε την Ξάνθη από την καλή πλευρά, ρε παιδί μου, γι' αυτό, αυτό θέλω να πω. Τι πήγα 5-6 φορές στην Ξάνθη, είδα κάτι γύφτους, κάτι μουσουλμάνους, κάτι ναρκωτικά εκεί στην πλατεία, δεν μ' άρεσε. Άντε πάλι. Πάλι κατηγορία. Δεν μ' άρεσε, τι να σου πω. Με στη γυφτιά μουσουλμάνοι εκεί, Τουρκαλάδες θα πούμε, δεν μ' άρεσε. Τι να τον κάνω, ρατσιστόμουτρο δεν βλέπετε. Μα δεν μ' άρεσε, ρε φίλε. Ξανθό γαλανό μάτι δεν είδα εκεί πέρα. Τι να σου πω. Χρυσαυγή, είδες τι χρυσαυγή της είναι. Ναι. Τι πράγμα, τι ρατσισμός είναι αυτός, ρε. Αυτός. Ρε δεν μ' άρεσε η μαυρίλα εκεί απάνω, πώς να σου το πω δηλαδή. Ρε θα σου κατεβάσω 100 άρθρα και θα σου κλείσω μέσα, ρε. Άντε καλά. Πάρε σειρά. Περιμένουν πολύ να το κλείσουν μέσα. Και τι αν καταλάβετε, ρε, άμα με κλείσετε μέσα, καλύτερα θα είμαι μέσα δηλαδή άμα με κλείσετε. Κάτω τα χέρια από αυτές τις εκπομπές, ρε. Μάλιστα. Είναι γιατρικό για το φίλο μου, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Να σε καλά. Τι χαζά είναι αυτά. Άντε πάει. Ένας φίλος και πολύ καλός επιστήμονας λέει είναι η ψυχοθεραπεία μου. Παρακαλώ. Τι επιστήμον, τι. Δεν χρειάζεται να πω. Θα σου το πω εκτός αέρα. Εκτός αέρα τι να το κάνω, εγώ θέλω εντός αέρα. Είστε, λέει, οι ψυχοθεραπευτές μου. Μάλιστα. Το ξέρεις καλά. Ναι, αλλά και εμείς κάνουμε ψυχοθεραπεία μέσα από την εκπομπή. Να ξέρεις. Αυτό το έχουμε πει, δεν κρυβόμαστε. Box και εκπομπές είναι ψυχοθεραπεία. Πάμε στον κόσμο. Και, μάλιστα. Και το σεξ είναι ψυχοθεραπεία. Μάλιστα. Χαίρετε. Ναι, αλλά το σεξ μπορεί να μην μπορεί να κάνεις. Πάρε φάρμακο αν δεν μπορείς. Πάρε φάρμακο κόκκινο. Έλα φίλε. Άμα δεν μπορείς. Έλα φίλε. Ναι. Γεια σας, κάντε. Καλά κύριε εσείς. Ρωστής από Ολλανδία, τηλεφωνώ Ολυμπιακός. Καλώς. Ολλανδία πια πολύ. Άμστερνταμ. Μάλιστα. Πίτα στο χασίσι είναι εκεί πέρα. Ναι. Ακριβή χώρα. Ναι. Ακριβό το χασίσι που πουλάνε. Έξω. Νίκια και φαγητό έξω. Κατά τα άλλα, σούπερ μάρκετ αυτά είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα, θα λέω. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βλέπω ότι έχει κάνει, θα πω ότι έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, αλλά πάλι δεν έχουμε πάρει center back. Φορ και back δεν έχετε. Φορ, φίλε. Φορ και back, stopper. Γιατί έχουμε center back. Στόπερ και φορ αυτό. Το center back, να σου πω κάτι. Με ένα όχι, Λάζαρο, έχεις. Με ένα καλό τουρέ στη μεσαία γραμμή. Ναι. Με αυτούς που έχεις και ναι. Τα υπόλοιπα. Τον τουρέ, τον είδαμε πώς είναι. Γιατί ναι. Ο Βέρμπουμ δεν τραβάει. Ο τουρέ, μα εκεί τα μπούτια που τρίβονται και συγκέγονται, θα είναι καλό. Μόνο να περπατήσει. Αν μπορεί να παίξει ένα 20% από αυτό που είχε, ναι. θα κλείσει όλο το κέντρο. Θα πάει ο Πέλκας πάνω στον Τουρέ, ούτε θα τον δει. Θα είναι σαν το ψηφίδι που έπαιζε. Θα κλάσει ο Τουρέ και η μισή ομάδα θα φύγει έξω από τώρα, 180 κιλά. Σαν το ψηφίδι που έπαιζε με τον Τζίτζι Ρίβα στο Κάλιαρι. Είδες τον Τζίτζι Ρίβα. Ναι, από εδώ πέρασε, τώρα τον είδα. Πού πάτε να παίξετε. Τον Τζίτζι Ρίβα δεν τον είδε. Ποιο Τουρέ ρε φίλα παίξει στο Πέλκα. Μακάρι, αλλά. Μακάρι, εγώ δεν μ' αρέσει να είναι. Οι αθλητές σε αθλία κατάσταση στα γεράματα. Στεναχωριέσαι, ναι. Δεν τους μεγάλωσα να τους βλέπω έτσι. Στεναχωριέμαι και κάνω κακά σχόλια να πούμε μετά. Να ξέρω πάω, τι φανέλα φοράει, εκτός έδρας σε λίγο θα βάλει ελευθερόλευκα γι' αυτός. Με χορηγό τον Ηρακλή το Δούκα ήταν η φανέλα εκεί. Το φίλο του Γιώργου. Λίγα λόγια τον Ηρακλή το Δούκα, ε. Γιατί, αφού εσύ με τους, δεν τα πας καλά. Με τους φίλους αυτούς. Και φίλος είναι και πολύ καλός επιχειρηματίας. Ναι, αλλά αφού δεν τα πας καλά εσύ. Α, και φίλος και δεν τα πας καλά. Και συνέτεροι ήμασταν κάποτε. Τέτοιο πράγμα. Στο Άγιον Όρος ήσουν εσύ. Όχι. Όταν ήσασταν στην Προξένη Κορομιλά. Στην Προξένη, συγγνώμη, τι συνέτεροι ήσασταν. Ρα τον ίδιο. Ναι, τι μαγαζί είχατε. Το Μπανάλ. Το Μπανάλ, τι είναι αυτό. Έγινε Μοέμπιους. Ναι, τι ήταν αυτό το Μπανάλ. Άλλη ώρα. Άλλη ώρα ήταν. Άμα ήταν άλλη ώρα. Εσύ που είσαι. Κοίταξε, εσύ έχεις ένα πρόβλημα. Είχες και μαγαζί. Εσύ βγήκες από την Τούμπα μετά τα 25. Ναι, ναι. Οπότε λογικό μέχρι το 93 να μην ξέρει τίποτα τι γίνεται. Εσύ 18 χρόνια σε χάιδευε ο καλόγερος όμως. Άσε με να τι έκανε. 18 χρόνια τι με χάιδευε. Σε χάιδευε ο καλόγερος. Θα ήθελες πολύ να έβλεπες τι με χάιδευε στα 18. Σε χάιδευε το μαγουλάκι. Θα ήθελες πάρα πολύ. Κάτω από τα αυτιά έχεις λίπος μπόλικο. Κατάλαβες. Έλα, σαν καμάρα, ιδία κατάντησες. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ένας ακροατής. Ναι. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν μπορώ να παίρνω τηλέφωνο γιατί... Κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Μάλιστα, κλείστε το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ, γιατί ακούτε τσιρ τσιρ τσιρ. Χρόνια σας ακούω, ναι. Απλώς είμαι οδηγός και δεν μπορώ να παίρνω να πάρω τηλέφωνο. Θέλω λίγο να μιλήσω στο Ραβδόπουλο. Μάλιστα. Εγώ, φίλε, άκου να σου πω, σας ακούω χρόνια, έχεις καλές τοποθετήσεις. Φαίνεται ότι ξέρεις ποδόσφαιρο. Αλλά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Μπορεί να μου πεις πόσο κόσμο χωράει το Καθατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο, κάμια 32.000 κόσμου. 28, άκου να σου πω, η Τούμπα χωράει γύρω στα 28.800 ναι. Με τα καθίσματα αργενούργια, έτσι. Ναι, ναι. Το Καφτατζόγλιο χωράει 28.600. Εντάξει, ναι. Το Χαριλάο πόσο χωράει, ξέρεις. 22, 23. 21.600 χωράει. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία, εμείς φέτος έχουμε 22.000, είμαι παοξής καταρχήν. Έχουμε 22.000 διαρκείας. Ναι. Φέτος. Έτσι. Από πού τα έχετε. Δηλαδή, αν τυχόν και χαλούσε η Τούμπα, ρε παιδί μου, τη χαλούσαμε για να κάνουμε ένα καινούριο γήπεδο. Ναι. Και δηλώναμε το έδρα το Χαριλάου γιατί δεν θα υπήρχε Καφτατζόγλιο. Ναι.
Εμείς τώρα στο Καρτατζόγλιο, συγγνώμη, δεν μπορείτε να πάτε εύκολα. Ωραία, στο Καρτατζόγλιο. Πες ότι υπάρχει. Και μπιφτέκης, έχει καραούλι να πούμε. Ωραία, δεν υπάρχει στο Καρτατζόγλιο. Υπάρχει μόνο το Χαριλάου. Θα πάω στο Χαριλάου, ε. Άντε τράβα στο Χαριλάου. Και εκεί καραούλι έχει. Άντε για χαρά, για. Καραούλι έχει. Άστο τώρα. Τη πιάτσα τα τερέκια. Μήπως Αριανή μπορεί να πάει στην Τούμπα ή Ηρακλειδή σε πάω σε. Δεν μπορεί. Ε, καραούλι. Παρακαλώ. Ξέρεις το καραούλι. Το έλεγε η γιαγιά μου η Παρασκευούλα το καραούλι. Σε στήσαν καραούλι, λέει. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Ραπτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το πρωί έκανε εκπομπή, κάνει τις πρωινές εκπομπές εκεί με το Κουμπαράκι που είναι Πάοξης. Ρε, αυτό το παραμύθι με το Πάοκ έπαιξε έναν όμιλο Champions League το καλοκαίρι, θα το κόψει κανένας. Δεν λέει κανένας ότι η Βασιλεία αποκλείστηκε από τον Απόλλωνα Λεμεσού, να πούμε, η ομάδα που είναι επίπεδο Champions League την έβγαλε απ' έξω η τέταρτη ομάδα της Κύπρου από τους ομίλους του τέτοιου, του Europa. Και η Σπαρτάκ να πούμε να δούμε τι θα κάνει και φύγαμε την περάσει και για άξιους ομίλους. Λες. Για κάθεστε λίγο, γιατί να πούμε τον κάνατε τον Πάκλες και έχει παίξει με την Μπαρτσελώνα, με τη Μάντσεστερ Σίτι να πούμε και με την Δέντια και με την Μπάγερ Μονάχου. Λοιπόν, το παραμύθι λίγο τέρμα. Τώρα για τη διετησία θέλω να πω λίγο ένα λεπτό και να τελειώσω. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ, όλοι βγαίνουν εκεί πέρα στο σταθμό ότι ξέρεις αδικήθηκε, δεν έδωσε καταφανώς πέραν κτλ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν με τον Πανιόνιο και με τον Όφη τα έδινε τα πέναλτι κτλ. Αλλά με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν το κρίσιμο το μάτς, δεν το έπαιρνε το πέναλτι που δεν ήταν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο βαθμούς λιγότερους. Ναι. Άρα τι θέλω να πω. Το ΠΑΟΚ τον αδικούνε θεωρητικά, γιατί όταν ένας διαιτητής θέλει να σε αδικήσει, είναι σε όλο το παιχνίδι, δεν είναι στιγμία σε μια φάση. Είναι στις κάρτες, είναι στα φάουλ, είναι σε πολλά. Στη λεπτομέρεια. Λοιπόν, ναι. Αν θέλει το ΠΑΟΚ τι γίνεται, στα παιχνίδια που ούτως ή άλλως είναι να τα πάρει, να πούμε, δεν έχουν κρυθεί γιατί δεν είναι στα τελευταία λεπτά. Κάνουν και ένα σφάλτσο σφύριγμα και μετά όταν θα έρθει η ώρα να σφάλτσο. Πει θα γίνει σφαγή της αρκούδας, το κρίσιμο το παιχνίδι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα θα χάσει τα ποταλάκια, εκεί πέρα τη φάζουμε την άλλη την ομάδα. Ναι. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ δεν έπαιρνε το πέναλτι με τον Αστέρα, αλλά έπαιρνε τα σφυρίγματα που λένε δίδων ότι τον κατακριοργήσανε με τον Πανιόνιο και με τον Όφη, θα είχε 7 βαθμούς. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 9. Άρα ο έξυπνος τι κάνει, σφάζει εκεί πέρα να πούμε που ούτως ή άλλως δεν θα έχεις απώλεια και εκεί πέρα που χρειάζεται να πούμε πάω από το κοράκι σου δίνει τους βαθμούς και τελειώνεις. Να είσαι καλά. Ναι. Μάλιστα. Τελευταίος. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα Ραυτόπουλε, γεια σου Κόκκινε. Καλώς τώρα. Πρώτα απ' όλα πήρα τηλέφωνο να αναφερθώ σε σένα Ραυτόπουλε, που λες ότι να είναι, είμαι από την Ξάνθη, ναι. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται, ναι, ναι. Δεν έχεις έρθει ποτέ στην Ξάνθη, που μίλησες για τουρκόγκυφτους. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν τουρκόγκυφτοι. Μουσουλμάνοι μαύροι λέω. Έλληνες μουσουλμάνοι και η πλειοψηφία των μουσουλμάνων είναι Ξανθή και κάτασπη. Για να το λες αυτό δεν έχεις ιδέα πρώτα απ' όλα. Έχεις δει εσύ μουσουλμάνο Ξανθό, με γαλανά μάτια, Εννοείται ρε, εννοείται αυτό ρε. Πομάκι, ναι, ναι. Μουσουλμάνοι και δεν υπάρχουν τουρκόγκυφτοι, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Εγώ στην πλατεία κάτι αράπηδες είδα εκεί πέρα, κάτι μαύρους, κάτι άπλητους. Ναι, άπλητοι, οκ. Αυτά τα λες εσύ επειδή είσαι φασιστόμετρο λογικά, Ραυτόπουλε. Δεν ξέρω ρε φίλε, πες ό,τι θες. Εσύ άμα είδες μουσουλμάνο Ξανθό με γαλανά μάτια, εγώ είμαι φασιστόμετρο να πούμε. Δεν έχεις ιδέα. Τι να έχω ιδέα ρε, τι ωραίο έχει Ξάνθη μωρέ. Με τους μουσουλμάνους εκεί πάνω, τι ωραίο έχει Ξάνθη. Τι σε έκαναν οι μουσουλμάνοι και τους κράτους. Α, παράτα με τα τζαμιά εκεί πέρα, σε πιάνει θλίψη να πούμε. Τι σε νοιάζει τα τζαμιά. Τι με νοιάζει από εκεί πέρα. Πας καλά. Ει θάλασσα Ξάνθη ρε. Να με πιάσει η θλίψη να πάω στη θάλασσα να δω. Φλάτς, φλούτς, φλάτς, φλούτς, εκεί τα φύκια. Ξάνθη είναι πανέμορφη, έχει το βουνό. Πανέμορφη είναι. Ναι. Σαν Κυλκισιό της Απόντια με 40 πόντους το έδαφος το ποπό της. Α, παράτα. Φίλε, πόσο καιρό ακούς την εκπομπή. Πόσο καιρό. Πολύ ωραία, καιρό την ακούνε. Δεν το ξέρω ότι η κοπέλα του Ραπτόπουλου έχει γίνει ξανθιώτησα. Επί τον παράτησε για την Ξάνθη, τώρα τα έχει πάρει στο κρανίο και τη βρίζει. Ωραία είναι η Ξάνθη. Τη βρίζει την Ξάνθη. Από πού είναι ωραία η Ξάνθη. Τι ωραία έχετε. Επειδή η γιατρίνα έγινε ξανθιώτησα. Τι ωραίο έχετε. Την ψωνίζει ο παράτρος. Τι ωραίο έχετε εκεί πάνω ρε. Δεν είναι ωραία. Πανέμορφη είναι η Ξάνθη. Πανέμορφη είναι η Ξάνθη. Με το ποτάμι, το Νέστο. Ποτάμι. Ναι. Α, κολύμπα στο ποτάμι ρε. Γιατί να μην κολυμπήσει το ποτάμι, ρε Ραυτόπουλε. Δεν πες να κολυμπήσει το ποτάμι. Τώρα άλλη χαρά έχει. Θα βγει κανένα νερό, να σε καργαλίσει τον πισινό. Αλλά αυτό που είπες για τους μουσουλμάνους εμένα δεν μ' άρεσε, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Και τα τζαμιά. Με τα τζαμιά εκεί πέρα. Ωραία, ωραία αδικοδόμηση εκεί με τα τζαμιά να πούμε. 70% τζαμιά, 30% καμπαναριά. Απαράτα με από εκεί πέρα. Θα γίνει πόλεμο Ελλάδα-Τουρκία, μα πάνε παραμάζουμε από την Ξάνθη. Απαράτα με. Τώρα μην τα μίλησε την άλλη. Ρεάντε, βγει από εδώ πέρα. Η Ξάνθη είναι ωραίο.
επειδή έχει και τους μουσουλμάνους, είναι πολύ πολιτισμική πόλη, έχει ναι. τους μουσουλμάνους, ναι. έχει τους αρμένους. Α, τι ωραία, τι ωραία φιλή αυτή η Αρμένη, κούκλοι όλοι. Πας στα τρία μέτρα φρωμοκοπάν, πας τουρμά, σε πιάνει... Σε πιάνει... Το φωτομοντέλο, το φωτομοντέλο δίπλα μου έχει άποψη για όλους τους φίλες και όλους τους λαούς. Πώς τους είπα αυτούς τους... Αρμένοι. Αρμένοι. Μοσχομυρίζουν οι κολόνια μυρτών. Αφήνει από εδώ πέρα με δύο λεξοτανίλ, τρία υπνοζοντών, ένα Ζάναξ και ό,τι άλλο θέλει πετάτε για να τον αντέχω. Ωραία που είναι ξάζει. Με 8 κιλά τζαμί εκεί πέρα. Και θα παίρνει όχι τα μικρά, των μεγαλύτερων δόσεων. Ξυπνά το πρωί αντί να ακού καμιά μουσική. Ακού τον ημάμι. Ακού τον ημάμι. Λοιπόν, θα πα στο γήπεδο τη Ξάνθη. Ότι έχει καλά σιροπιαστά, ξέρει αυτά του λείπουν. Ρε, σου λέω, γκομενικό είναι το θέμα τώρα. Πήγε άλλη και έγινε ξαφιώτησε και θύμωσε τώρα. Καλά, ναι. Καλό μεσημέρι. Πέτρο Παπαπέτρου. Παπαπέτρου. Ναι. Πέτρος Παπαπέτρου. Πέτρος τι ονοματεπώνυμο είναι αυτό. Ντεγιάννη Αργυρό. Ντεγιάννη. Βαϊτσίδης Βάιος. Βαϊτσίδης Βάιος. Τριαντάφυλλος Μανιός. Μανιός. Να τα ρε. Τι είναι αυτά ρε επίθετα. Μανιός. Και Απτόσογλου Γιώργου. Απτόσογλου. Ενώ το κόκκινο κεραμίδι. Κάρκα. Απτόσογλου. Γελάει ο ηλίθιος με τους νικητές. Εγώ στη θέση σας ναι. θα ερχόμουν από εδώ τον πλακό στο ξύλο. Ε, καλά, μέχρι να. Η δισκομπάλα βρίζει τον κόσμο. βρίζει τους ξανθιώτες. Απτόσογλου. Να ξέρετε ότι φέτος το προορίζουν ναι. για βασίλισσα του καρναβαλιού του Φαλακρό. Λοιπόν, εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας πήρατε τις διπλές προσκλήσεις. Ο Αχίλιος Έξαρχος περιμένει.